Καλησπέρα σας. Είμαστε σε άλλη μια έκτακτη εκπομπή της Ζούγκλας με αφορμή τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Κριμαία. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον Χρήστο Μαζάνη που έχει την επιμέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Δήμα που μας βοηθάει να βγούμε στον αέρα και ως πρώτος καλεσμένος είναι ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, αναλυτής Ινστιτούτου Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Μπεντινάκη. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Τηλεθεατές, γιατί είναι το Web TV της Ζούγκλας. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, βρισκόμαστε στην ευχάριστη ή δυσάρεστη θέση, αναλόγως πώς το έχετε δει, να σας πούμε τα πρώτα αποτελέσματα που έβγαλαν τα exit polls στην Κριμαία. Έχουμε λοιπόν 93% υπέρ της ένωσης με τη Ρωσία, της ένταξης στη Ρωσική Ομοσπονδία. Σύμφωνα με το διαδικτυακό RT, Russia Today, η Ρωσία σήμερα, περίπου το 93% των ψηφοφόρων στο δημοψήφισμα της Κριμαίας απάντησαν ναι στην αυτονόμηση της δημοκρατίας και της ένταξής τους στη Ρωσική Ομοσπονδία. Μόλις το 7% πάντα σύμφωνα με τα exit polls ψήφισαν να παραμείνει όπως ήταν αυτόνομη δημοκρατία στην Ουκρανία. Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στην Κριμαία στις 8 ώρα Ελλάδος. Ακριβώς έχουμε την ίδια ώρα λόγω της... Ναι, του παραλλήλου και ξεκινάμε με το πρώτο σχόλιο σας. Πώς σας φαίνεται το αποτέλεσμα? Πολύ φυσιολογικό, αν μου επιτρέπετε, κύριε Μπεντινάκη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι διαφορετικό. Θα δούμε βέβαια και πώς είναι και η αποχή και τα λοιπά. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι περίπου 58-60% οι Ρώσοι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία στην Χερσόνησο της Κριμαίας. Σαφέστατα η συγκεκριμένη περιοχή έχει ρωσικό χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δόθηκε στους Ουκρανούς τη δεκαετία του 50, το 1954, αν δεν απατώμε. Το 54 από τον Χρουστσόφ. Από τον Χρουστσόφ. Από τον Ουκρανικής καταγωγής. Ουκρανικής καταγωγής ο Χρουστσόφ, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, την έδωσε μέσα στα πλαίσια της επαναπροσέγγισης με την Ουκρανία και ως δώρο για τη πολεμική της, ας πούμε, για την αντίστασή της κατά της δυνάμεων του άξονα, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι και τόσο αληθές, τουλάχιστον όχι για τη δυτική πλευρά της Ουκρανίας. Αυτό που πρώτο μπορούμε να πούμε είναι ότι σίγουρα το Κίεβο και η Δύση δεν πρόκειται να αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα. Υπάρχει ζήτημα με τους Τατάρους, το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε και έχει σχέση άμεση και με τον τουρκικό παράγοντα για τη συγκεκριμένη περιοχή. Οι Τάταροι ήδη έχουν μιλήσει ότι δεν θα δεχτούν κάτι τέτοιο. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι Τάταροι είναι και μουσουλμάνοι, έτσι. Οι Τάταροι είναι μουσουλμάνοι, είναι, ας το πούμε, οι απόγονοι της Χρυσής Ορδής, των Μογγόλων, του Τζεκισκάν, των απογόνων του, των επιγόνων του και βέβαια ήταν ουσιαστικά ένα υποτελές κράτος στους Οθωμανούς κατά την εποχή που η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής της και πολέμησαν πάρα πολύ τους Ρώσους. Να πούμε ότι το ποσοστό τους κυμαίνεται γύρω στα 11-12%. Ναι. Κυμαίνεται. Δεν είναι μεγάλο, είναι όμως τόσο ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί ζήτημα και το κυριότερο θέμα είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, κατά έναν τρόπο συνορεύει η Κριμαία με την Τουρκία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Παρενθετικά μπορούμε να πούμε ότι αυτή ήταν και η αιτία της επικοινωνίας που είχε πριν μια εβδομάδα του Προέδρου της Ρωσίας Πούτιν με τον Ερντογάν. Ναι, γιατί κοιτάξτε έχει κάποια σχέση. Έχει πολύ σχέση και πολύ σχέση μάλιστα, διότι ο Πούτιν ουσιαστικά ξεκαθάρισε στον Ερντογάν ότι δεν θα δεχτεί κανένα είδους ανάμειξη στα εσωτερικά της Κριμαίας ή της, εν πάση περιπτώσει, της χώρας της Ρωσίας από τον τουρκικό παράγοντα. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι η καλύτερη στιγμή του Ερντογάν αυτή τη στιγμή σε σχέση με το τι συμβαίνει στο εσωτερικό κυρίως της Τουρκίας. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έπρεπε ο Ερντογάν να εμπλακεί περισσότερο. Δηλαδή το χειρότερο πράγμα που θα ήθελε το τελευταίο να οδηγηθεί και σε μια περιδίνηση των σχέσεων του ιδίου βέβαια με την Ρωσική Ομοσπονδία. Φυσικά ο Νταβούτογλου ανταυτού, αν δείτε, κάνει συνεχώς εμπριστικού τύπου δηλώσεις αναφορικά με το ζήτημα της Κριμαίας.
και με τους Τατάρους, τους ονομάζει και συμπατριώτες, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, κατά πόσο είναι Ευρωπαίοι όταν λένε ότι είναι συμπατριώτες των Τατάρων, είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Παίζει με όλους στα πλαίσια του Νεοθωμανισμού αλλά και του Μπαντουργισμού, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ο Νταβούτογλου. Θέλω να ελπίζω ότι θα είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να μην εμπλακούν σε κάποια, δηλαδή να μην εμπλακούν περαιτέρω από ό,τι θα εμπλακεί η Δύση στην περιοχή και να μην εμπλακούν άμεσα σε μια συγκρουσιακή κατάσταση με τη Ρωσία. Με ειδοποιεί ο Χρήστος Ομαζάνης ότι έχουμε ήδη το πρώτο τηλεφώνημά μας. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Θεοδωρακίδης, πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ. Γεια σας, κύριε Θεοδωρακίδη. Καλησπέρα, κύριε Θεοδωρακίδη. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε με τον κύριο Φίλη εδώ και κουβεντιάζουμε το πρώτο αποτέλεσμα που έχουμε από την Κρυμαία. Βλέπω και στο BBC ότι σύμφωνα με εκλογικούς αξιωματούχους τις πρώτες 6 ώρες είχε μια προσέλευση του 44,27%. Έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις πριν ακόμα από την εκλογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε επισήμως το δημοσίευμα στην Κρυμαία χαρακτηρίζοντας το παράνομο και αθέμητο. Αντίθετο με το Ουκρανικό Σύνταγμα. Είχαμε και όλες αυτές τις οβερτούρες του ΝΑΤΟ με τα γυμνάσια στη Μαύρη Θάλασσα. Ναι, για πείτε μας εσείς έτσι λίγο... Η διατήρηση της φυσιογνωμίας του εξορροπιστικού πεδίου, διατήρηση της παρουσίας του ΝΑΤΟ, δεν λένε τίποτα αυτά τα γυμνάσια, ούτε μπορεί να θεωρηθούν απειλητικά, ούτε έχουν καμία σχέση με την αναλλαγή και συμπλήρωση εφεδριών, όπως λέει η Ρωσία, στις βάσεις της στην Κρυμαία, διότι κατά το διεθνές δίκαιο υπάρχει μια ανακοχή αυτή τη στιγμή Ουκρανίας-Ρωσίας. Μάλιστα. Όχι ανακοχή, υπάρχει μια συμφωνία επίσημη, διακρατική. Συμφωνία, ναι, αλλά και κεχηρία η οποία σε στρατιωτικό επίπεδο μπορεί να θεωρηθεί ανακοχή εχθροπραξιών. Μα δεν υπήρξε. Δεν υπήρξαν. Ούτε κήρυξη πολέμου υπήρξε. Αλλά, όχι βέβαια, όχι. Αλλά υπάρχουν και διερευνώντας θα δείτε αναφορές από τις ρωσικές βάσεις ότι είναι σε απειλή. Ναι, γιατί υπήρξαν και στην Κρυμαία. Η συγκέντρωση των στρατευμάτων της Ουκρανίας στην περιοχή, ναι, εκεί στα σύνορα. Οπότε... με μια στρατιωτική τέλος πάντων ενατένιση, ας μην μείνουμε στην ορολογία. Το θετικό είναι ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία και κεχηρία αυτή τη στιγμή Ουκρανίας-Ρωσίας. Δεύτερον, υπάρχει ένα βήμα διαλόγου για την αναθεώρηση του συντάγματος της Ουκρανίας μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών Κέρι και Λαυρόφ. Και το ουσιαστικό ότι παραδέχτηκε η Μέρκελ πως πρέπει να πάνε παρατηρητές περισσότεροι του ΟΑΣΕ και του ΟΑΣΕ. Ναι. Όλα αυτά δείχνουν ότι θα υπάρξει μια συνέχιση διπλωματικής προσέγγισης σε μια βάση πολύ όμως ασταθή. Άρα θα μας πάρει καιρό και μεγάλη πορεία το πως και αν η κάτω Βουλή θα δεχθεί το δημοψήφισμα της Κρυμαίας και αν υπάρξει μια de facto πια ένωση της Κρυμαίας με τη Ρωσία. Άσχετα, ναι, εάν το δημοψήφισμα είναι μεγάλο, υπήρξε συμμετοχή και είναι μεγάλο σε ποσοστό. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Μακροπρόθεσμα. Η Ουκρανία πρέπει να διακυβευθεί στην ενεργειακή πολιτική η σταθερότητά της από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιεστεί η Ρωσία στο θέμα των αγωγών που διέρχονται από την Ουκρανία, ναι, ναι, και να κάνει πίσω. Και μακροπρόθεσμα αναδεικνύεται και θέλει γρήγορη επίλυση στο Κυπριακό, γιατί τα κοιτάσματα του αερίου Κύπρου-Ισραήλ θα είναι το αντιστάθμισμα για την Ευρώπη ενεργειακά. Τώρα μιλάμε σε βάθος χρόνου. Ναι, ναι, αλλά οπωσδήποτε αυτό εντάσσεται και με το σχέδιο που εξετάζεται αυτή τη στιγμή για στον Κυπριακό. Μάλιστα. Και αυτό δείχνει σε συνδυασμό με την επαμφωτερίζουσα στάση των Τατάρων πώς
και αν πρέπει να πιεστεί και μέσω νατοϊκών κύκλων, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Γερμανία, η Τουρκία να αναπροσαρμόσει μια άλλη πολιτική στην περιοχή. Αυτό συζητούσαμε και τον κύριο Φίλη. Εγώ θέλω να προσθέσω μόνο σε αυτό το σημείο ότι το παιχνίδι το διπλωματικό δεν είναι πλέον εύκολο, γιατί έχουμε να κάνουμε μια Ρωσία, πρώτον μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και με δικαίωμα βέτο, και εφαρμόστηκε. Δηλαδή, ενώ υπήρξε η αμερικανική πρόταση χτες στο Συμβούλιο Ασφαλείας να περάσει μια καταδίκη του δημοψηφίσματος και να κριθεί ως παράνομο, πρόβαλε το βέτο και ακυρώθηκε αυτή η απόφαση. Ναι, δεν υπήρξε. Ως μη γενομένη. Αποχή. Και με την Κίνα να απέχει. Βλέπετε ότι είναι σε δύσκολη ισορροπία, διότι θεωρείται σαν απομονωμένη η Ρωσία, καθότι η Κίνα απήχε. Ακριβώς, αλλά η αποχή είναι πάρα πολύ επαφοντερίζουσα. Για ποιο λόγο, έτσι, αν μου επιτρέπετε, οι Κινέζοι έχουν το ζήτημα του Xinjiang. Είναι πολύ γνωστό. Υπάρχει το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο είναι η διεπισκημένη περιοχή. Οπότε, το Θιβέτ. Δηλαδή, γενικά ξέρετε ότι δυστυχώς το διεθνές δίκαιο ή ευτυχώς, εν πάση περιπτώσει, εμείς οι διεθνολόγοι και οι στρατηγιστές, οι στρατηγικοί αναλυτές, το γνωρίζουμε. Το διεθνές δίκαιο δεν έχει να κάνει πάρα πολύ με το δίκαιο, έχει να κάνει με την ισχύ των κρατών. Ακριβώς. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Θεοδωρακίδης, είναι de facto ουσιαστικά θα έχουμε απόσχεση της Κρυμαίας, ίσως να έχουμε κάποιο μοντέλο τύπου Νότιας Οσετίας. Ακριβώς πολύ... αυτό ναι. ήθελα να πω. Δεν θα ευχαριστώ να... τον κύριο Φίλη για την υπόδειξη αυτή. Δεν είναι υπόδειξη, απλά συνεχίζω στη σκέψη σας. Μια συζήτηση κάνουμε εξάλλου. Ναι, δεν... την υπόδειξη στην κατεύθυνση. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι και ο Πούτιν θα ήθελε να πάρει, ας πούμε, de jure, να το πούμε έτσι, την Κρυμαία. Ούτως ή αλλιώς το σκοπό του τον πετυχαίνει και έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Στο τηλέφωνο όμως είναι και ο κύριος Λιόλιος και όπως με ειδοποιεί ο Χρήστος Μαζάνης, θα μπορούσαμε να έχουμε... Έχετε, κύριε Λιόλιο, την είδηση ότι ο κύριος Λιόλιος είναι διευθυντής Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων, καθηγητής πυρηνικής φυσικής και στρατιωτικών εφαρμογών. Έχετε την είδηση, μπορείτε να μας σχολιάσετε κι εσείς την είδηση του exit polls που είναι γύρω στα 93% σύμφωνα με το Russia Today. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γίνεται πολύ καλό σχολιασμός εκεί πέρα από ό,τι έχω καταλάβει. Εγώ θα επισημάνω 2-3 σημεία τα οποία δεν έχουν υπογραμμιστεί τώρα τελευταία. Όπως είπα πρόσφατα και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενδεχομένως να είχαμε ή να έχουμε ακόμη στα χέρια μας μια κρίση ανάλογη της κρίσης της Κούβας το 1962. Αυτό που δεν έχουν αντιληφθεί έτσι πολύ είναι ότι οι κινήσεις οι στρατιωτικές που βλέπουμε τώρα στη Ρωσία είναι ανάλογες που γίνονται συνήθως πριν από μια πυρηνική επίθεση. Αναπτύσσονται αντιβαλιστικοί πύραυλοι, αναπτύσσονται συστήματα ελέγχου πυρηνικών όπλων, βλέπουμε αντίστοιχες στρατηγικές κινήσεις από τις ΗΠΑ. Και να θυμίσω λίγο στους ακροατές σας ότι αντίστοιχα επί Κρουτσόφ του 62 είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή τι είχε συμβεί. Σήμερα, όπως σας είχα πει την άλλη φορά, οι Αμερικάνοι θέλουν μια αντιβαλιστική ασπίδα στην περιοχή της Ρωσίας. Γύρω από τη Ρωσία. Όσο γίνεται πιο κοντά της, διότι τι θα κάνουν αυτοί. Θα αναχαιτήσουν τους πυρηνικούς πυράβλους της Ρωσίας στην φάση της πρόθεσης, αυτό που ονομάζουμε boost phase. Μόλις ξεκινήσουν δηλαδή, σκοπός τους είναι να τους σταματήσουν πριν ακόμα βγουν από τον εναέριο χώρο της Ρωσίας και έτσι να μην κινδυνεύσουν από την έξω ατμοσφαιρική φάση ή κατά την επανείσοδο προς την Αμερική. Στην Κούβα το 62, οι Ρώσοι πάλι ήθελαν να βάλουν τους δικούς τους πυρηνικούς πυράβλους στην Κούβα, στη γειτονιά των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να καταφέρουν στρατηγικό πλήγμα σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου κατά την φάση της εκτόξευσης. Δηλαδή, να καταστρέψουν τους πυρηνικούς πυράβλους στα σιλό πριν ακόμα σηκωθούν. Κύριε Λιόλιο, δηλαδή εσείς βλέπετε την ιστορική αναλογία και, ακριβώς. Φέρνετε ότι είμαστε κάπως ένα βήμα πριν από μια κρίση μεγάλου μεγέθους. Έχουμε μια κρίση. Κρίση έχουμε, αλλά όχι πυρηνικού μεγέθους όπως ήταν το 62. Όχι βέβαια. Γιατί δεν είναι και η ψυχροπολεμική εποχή. Γιατί έχουμε απευθείας συνομιλίες. Είμαστε πλέον σε μια μπήκαμε πάλι σε μια ψυχροπολεμική εποχή. Ναι. Αυτό το βλέπουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Αυτό που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει είναι ότι οι Αμερικάνοι με κάποιο τρόπο είχαν ξεχάσει τους Ρώσους. Είχαν ξεχάσει ότι οι Ρώσοι είναι μια πυρηνική υπερδύναμη. Και το βλέπω τώρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης Αμερικής ότι καθημερινά αντιλαμβάνονται οι Αμερικάνοι ότι είχαμε ξεχάσει τους Ρώσους. Ότι υπάρχουν εκεί πέρα και ότι ο πυρηνικός πόλεμος, η πυρηνική σύραξη είναι πάντοτε μια μεγάλη απειλή.
Να θυμίσω πώς λύθηκε το πρόβλημα τότε. Να σας θυμίσω ότι η κρίση της Κούβας σταμάτησε με μια συμφωνία όπου οι αντίστοιχοι πυρηνικοί πύραυλοι των Αμερικανών που ήταν στην Τουρκία αποσύρθηκαν και έτσι μόνο οι Ρώσοι απέσυραν τους πυρηνικούς πυράβλους από την Κούβα. Δύο λεφτά, κύριε Λιόλιο, ένα λεπτό. Κύριε Θεοδωρακίδη, ως εκπρόσωπος, πρώην εκπρόσωπος, εν πάση περιπτώσει, που ξέρετε την νοοτροπία του ΝΑΤΟ, εσείς συμμερίζεστε την κρισιμότητα των θέσεων που μας προβάλλει ο κύριος Λιόλιος? Είναι μία άποψη, μία θεώρηση, αλλά δεν έχει γίνει κλιμάκωση σε τέτοιο σημείο παρά τις αντικριστές ασκήσεις. Είναι πολύ μειωμένης κλίμακος οι νατοϊκές ασκήσεις και η νατοϊκή αντίδραση σε στρατιωτικό επίπεδο στην κρίση της Κρυμαίας. Τώρα, αν κλιμακωθεί αυτή η κρίση στο... γίνει χαίουσα πληγή με την ανατολική πλευρά της Ουκρανίας να έχει εχθροπραξίες, τότε ίσως μπορεί να κλιμακωθεί. Αλλά για την ώρα είμαι πολύ επιφυλακτικός στην ανάπτυξη αυτής της θεωρίας. Υπάρχουν αντιστοιχήσεις. Το διπλωματικό πεδίο είναι πολύ μεγάλο και δεν έχει εξαντληθεί. Ακριβώς βρισκόμαστε δύο λεφτά, βρισκόμαστε ακόμα στις συζητήσεις, όσο και αν είναι οι απειλές. Παρακαλώ. Φαντάζομαι δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι σήμερα η αντιβαλιστική ασπίδα των Αμερικάνων καθορίζει την πολιτική της περιοχής. Θέλουν να βάλουν αντιβαλιστικούς πυράβλους στην Πολωνία, στην Τσεχία και τους λείπει και ο τρίτος πόλος, που είτε θα ήταν στη Φύρομ, είτε τώρα θα ήταν τόσο κοντά στη Γεωργία, απέτυχαν. Θέλησαν να ελέγξουν τη Γεωργία, απέτυχαν, επιτέθηκαν οι Ρώσοι και τώρα θέλουν τον τρίτο πόλο να τον τοποθετήσουν σε εκείνη την περιοχή. Εγώ τους αντιλαμβάνομαι, όπως μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελέγχου Όπλων, συνεργάζομαι με τον διευθυντή του Γραφείου Ερευνών του Ομπάμα, τον Steve Fetter. Έχουμε συνεχή επαφή και αυτή την ώρα σας διαβεβαιώνω ότι οι Αμερικάνοι αντιλαμβάνονται για πρώτη φορά ότι υπάρχει και η Ρωσία ως πυρηνική δύναμη. Η αντιβαλιστική ασπίδα θα καθορίσει και την πολιτική της Ελλάδας. Θα το δείτε αυτό και δείτε πρόσφατα ότι ο Κέρι ανακοίνωσε ότι τοποθετούνται στην Ουκρανία αντιβαλιστικοί πύραυλοι. Θέλω να σας πω ότι εξοδετερώνεται τελείως η πυρηνική άμυνα της Ρωσίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν μιλώ για πυρηνική σύραξη. Εγώ σας λέω ότι έχουμε μια κρίση. Και στην Κούβα δεν υπήρξε πυρηνικός πόλεμος. Φυσικά. Η κρίση όμως υπήρξε. Υπήρξαν οι συμφωνίες εκατέρωθεν. Αποσύρθηκαν οι πυρηνικοί πύραυλοι των Αμερικανών από την Τουρκία. Αποσύρθηκαν οι πυρηνικοί πύραυλοι των Ρώσων από την Κούβα. Δεν πήγαν ποτέ τα πλοία. Όχι, υπήρχαν. Είχαν εγκαταστήσει κάποιους και είχαν αρχίσει να εγκαταστήσουν. Όχι, η κρίση ήταν που είχε επιληθεί. Έχουν φωτογραφίες δορυφόρων. Ναι, γι' αυτό ξεκίνησε, γιατί βρήκανε κάτι στην Κούβα, γι' αυτό. Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε μια επισήμανση. Ναι, κύριε Θεοδωρακίδη. Η αντιβαλιστική ομπρέλα σας σχέδιο αναθεωρείται αυτή τη στιγμή από το ΝΑΤΟ ευρύτερα, με την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεύτερον, ο βρόγχος στο Κρεμλίνο έχει ήδη με την είσοδο της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στενέψει. Το μόνο πεδίο που θέλουν να πιέσουν τη Ρωσία αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα η Ευρώπη μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η μοναδικότητα της Ουκρανίας ένεκα της διέλευσης των αγωγών. Μάλιστα. Οπότε σε αυτό το πεδίο, ξεχωριστά από το στρατιωτικό πεδίο που είναι μονίμως ζητούμενο η πυρηνική δύναμη της Ρωσίας να μείνει μόνο στη Ρωσία και να είναι απενεργοποιημένη έστω και για βολές προς το Ιράν και το Αφγανιστάν που είναι ακόμα μη ελεγχόμενα τα πράγματα, όσο να δημιουργήσουν μια τέτοια κατάσταση ώστε να πιεστεί ενεργειακά η Ρωσία, διότι είναι ενεργειακός ο πόλεμος αυτή τη στιγμή, επειδή το μοναδικό μέρος δια του οποίου διέρχονται οι αγωγοί, εκτός από το βόρειο λίγο, είναι η Ουκρανία. Για μάλιστα να αναλάβουν το παιχνίδι τις ενέργειες οι Αμερικανοί. Ναι. Και εδώ θα επαναλάβω, αναδεικνύεται το θέμα της των ενεργειακών αποθεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Ακριβώς. Δύο λεφτά. Ένα λεπτό μόνο. Θέλω να σας θυμίσω ότι πρόσφατα ο νέος πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ο εν πάση περιπτώσει αυτός που προέκυψε από αυτή την
ανομαλία την πολιτική που υπήρξε εκεί, ανακοίνωσε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα διότι έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες. Δηλαδή δεν είναι κάτι, δεν είναι φαντασίες αυτά που λέμε τώρα. Μάλιστα. Το πυρηνικό παιχνίδι είναι στο τραπέζι. Ακόμα δεν είναι τόσο εστιασμένο το θέμα ακριβώς στρατιωτικά. Η στρατιωτική ισχύς είναι σε κάθε περίπτωση ένα μέσο πίεσης, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι το άμεσο ενδιαφέρον. Το άμεσο ενδιαφέρον. Δύο λεφτά να φύγουμε. Οικονομικά και διπλωματικά. Σας ευχαριστώ. Δύο λεφτά να φύγουμε από τα γεωστρατηγικά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παύλο Ονόικο, που είναι δημοσιογράφος ιστοσελίδας Ρωσική Αθήνα. Ο κύριος Ονόικο έχει και ένα άλλο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι και ουκρανικής καταγωγής, όπως μας έχει πει σε άλλη εκπομπή. Οπότε θα ήθελα να μας σχολιάσετε αν μάθατε το πρώτο αποτέλεσμα, τα exit polls δίνουν 93%. Ναι, έχουμε 93% μόλις τώρα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδιναν γύρω στα 70-75% δημοσκοπήσεις που έγιναν την Παρασκευή. Ήταν κάτι το αναμενόμενο, νομίζω, ότι εφόσον οι ρωσόφωνοι είναι περισσότεροι, θα υπάρξει κάποια... σχολιάστε μας εσείς τι νομίζετε. Δεν είναι θέματα μόνο ρωσόφωνοι για να χωρίζουν, για να είναι μαζί με τη Ρωσία, ψηφίζουν και Ουκρανοί, ψηφίζουν και τους Τάταρ. Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό που θα μας δείξει το αποτέλεσμα, η αποχή, θα ήταν εκείνων οι οποίοι ενδεχομένως είτε αδιαφόρησαν, είτε δεν θέλησαν, είτε έδειξαν έτσι την άρνησή τους να πάνε στις κάλπες. Κοίταξε τώρα, τελικά όλοι ψηφίζουν για να μπουν μέσα στη Ρωσία. Ψηφίζουν για να μπουν μέσα στη Ρωσία. Επειδή υπάρχουν διαφορετικές ερωτήσεις, να μπουν ξεχωριστά στο Σύνταγμα 1992, όπως ήταν πριν. Αυτό ήταν το δεύτερο ερώτηση, ναι. Και η τρίτη ερώτηση ήταν να επιστρέψουν το ίδιο κατάσταση όπως ήταν πριν. Και όλοι ψηφίζουν για να μπουν μέσα στη Ρωσική Ομοσπονδία, ναι. Εσείς το θεωρήσατε ότι ήταν αναμενόμενο. Ναι. Μίλησα σήμερα με ολόκληρη οικογένεια, μένει τώρα στα Κρήμια, και κάποιες στη Σεβαστόπολη, κάποιες κάτω στα Σιμφερόπολη, και μίλησαν μαζί με τους όλους. Όλοι λέει θέλουμε να μπούμε στη Ρωσία. Μάλιστα. Αυτό υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ακόμα και για τους Ουκρανούς, ας πούμε. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν Ουκρανούς βέβαια. Έχουμε τώρα στα ψήφισμα έχουμε 93, αλλά 93 που άτομες που ψηφίζουν. Υπάρχουν άτομες αρκετά άνθρωπα που δεν ψηφίζουν, επειδή λέει ότι δεν είναι νόμιμη, τότε δεν θα πάμε στην εκλογή. Ναι. Και δεν ξέρω πόσο ακριβώς ψηφίζουν, όσο δεν ψηφίζουν, αλλά τώρα έχουμε αυτά τα 93 από άτομες που ψηφίζουν. Μάλιστα. Αυτή η αποχή είναι πολύ σημαντικό να η δούμε. Η αποχή για να θα δούμε τα πρώτα στοιχεία που μας δίνει το BBC. Υπήρχαν και μια μικρή πρόβλημα. Όχι, δεν ήταν μικρή πρόβλημα, ήταν αρκετά μεγάλη πρόβλημα. Κοιτάξτε τώρα, η Ουκρανία δεν έδωσε για το Κρίμια το σύστημα δημοψήφισμα. Οι σύστημα αυτοί έφτιαξαν πάρα πολύ γρήγορα και μπορούν να έχουν σφάλματα, λάθια κτλ. Επειδή έκαναν ξεχωριστά από την Ουκρανία και ήταν σε βάση δεδομένων που ήταν παλιά. Πάντως υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί παρατηρητές, διεθνείς παρατηρητές, από πολλά κράτη. Έχω και τα στοιχεία εδώ, αν θέλετε να δούμε. Το άκουσα σήμερα. Ναι, τα στοιχεία υπάρχουν και έτσι. Και εκείνο που ζητάει τώρα πλέον η Μέρκελ είναι να αυξηθούν οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ ακόμα και στο Κίεβο. Και έχουμε και ιστορίες βέβαια και στην στο τμήμα του Ντόνετσκ. Σήμερα ήταν, προχτές ήταν οι ιστορίες. Ακριβώς, ναι. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, ίσως να είναι για τη συζήτησή μας, έτσι θα διευκολύνουμε τους τηλεθεατές μας.
Η Ρωσία έχει αναπτύξει από την εποχή του Πριμακόφ, δηλαδή από τα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν δηλαδή βρισκόταν σε κακό χάλι, εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τη θεωρία του εγγύς εξωτερικού. Δηλαδή, οι χώρες οι οποίες βρίσκονται, οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, που οι οποίες την περιβάλλουν, ουσιαστικά τη θεωρούν ως μια περιοχή υπό την άμεση σφαίρα επιρροής της Ρωσίας και είναι πάρα πολύ ευαίσθητες στο αν θα έρθουν κάποιοι δυτικοί να, εν πάση περιπτώσει, να τις ελέγξουν. Άρα, το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, αν δεχτούμε επίσης ότι η Ουκρανία έχει ειδικούς λόγους, είναι η μεγαλύτερη σοβιετική δημοκρατία μετά τη Ρωσία. Αν δεχτούμε ότι έχει τους ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους, αλλά και τους γεωπολιτικούς λόγω και των αγωγών, όπως είπαν οι προλαλήσαντες, αλλά και ότι είναι το μαλακό υπογάστρο της Ρωσίας, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν αυτά που έγιναν τους τελευταίους μήνες χωρίς να υπάρξει αντίδραση. Δηλαδή, κάποιος οποιοσδήποτε τα βασικά να γνωρίζει στις σχέσεις Ανατολής-Δύσης, στις σχέσεις Ρωσίας με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ουσιαστικά παίζει με τη φωτιά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το οποίο θα μπορούσε ίσως να κλιμακωθεί πάρα πολύ άσχημα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί, δηλαδή. Κύριο Νόικ, εσείς νομίζετε ότι υπάρχει περίπτωση θερμού επεισοδίου, είναι δηλαδή... Ναι, ναι. Δυστυχώς και κνούριος ουκρανικός κράτος τώρα δεν θέλει, θέλει πόλεμο. Βλέπω ότι θέλει πόλεμο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μήπως θέλει να αλλάξει η κατάσταση που είναι τώρα. Μήπως θέλει να μαζέψει το λαός. Επειδή ξέρετε, όταν έχουμε πόλεμο, έχουμε συσπήρωση, ναι, θα γίνει καλύτερο το λαό. Αλλά κοίταξε τώρα, δεν βλέπω ότι σημερινή κυβέρνηση δεν θέλει πόλεμο. Θέλουν. Αν μου επιτρέπετε, αυτό όμως είναι, ξέρετε τι γίνεται, είναι όπως λειτουργήσε ο Σακασβίλη το 2008, δηλαδή θεώρησε ότι αυτό που πήγε να αλλάξει το στάτους στην Νότια Οσετία, το οποίο γνώριζε ότι θα ερεθιστεί η Ρωσία και εν πάση περιπτώσει θα τους περιμένει στη γωνία όπως και έγινε την ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων της Τελετής Έναρξης στο Πεκίνο, ίσως οι Ουκρανοί, αυτοί οι οποίοι θέλουν να τεντώσουν περισσότερο το σκηνή, να θεωρούν ότι η Δύση θα έρθει σε πολεμική αντιπαράθεση με τη Ρωσία, για την Ουκρανία. Οφείλω να πω ότι δεν είναι το ίδιο μέγεθος η Ουκρανία με τη Γεωργία, αλλά επίσης θα πρέπει να πούμε ότι η εξάρτηση της Ρωσίας από την Ευρώπη και της Ευρώπης από τη Ρωσία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα πολύ απλό πράγμα. Οι Γερμανοί παίρνουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία, αλλά δίνουν λεφτά στη Ρωσία. Δηλαδή, αν κοπεί η ροή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, θα κοπούει και η χρηματοδότηση της ρωσικής οικονομίας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι σχέσεις που έχουν αυτή τη στιγμή είναι πολύ συνεργατικές και ή αλληλοεξαρτώμενες. Οπότε είναι πολύ δύσκολο, κατά την άποψή μου, η ουκρανική κυβέρνηση του Κιέβου να πιστεύει ότι θα οδηγηθούμε σε πολεμική εμπλοκή. Ίσως είναι αυτό που ουσιαστικά πάμε να γίνει, να ζήσουμε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Αλλά πολεμική εμπλοκή, με συγχωρείτε, αν ανοίξει η πόρτα του τρελοκομείου στην κεντρική Ευρώπη, γιατί μιλάμε για την κεντρική Ευρώπη, τότε να ξέρετε ότι οι φλόγες θα πάρουν και εμάς. Φυσικά δεν είναι. Ναι. Προσπαθώ να δω αν υπάρχουν τίποτα νεότερα. Δεν υπάρχουν τίποτα νεότερα ακόμα και έχουμε μείνει στα πρώτα exit polls, τα οποία είναι βέβαια σαρωτικά υπέρ της επανένωσης. Έχουμε μια προθεσμία που λέει ότι θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα αυτή η επανένωση. Έχουμε και τις ψηφοφορίες που έχουν γίνει και στην Δούμα, στην Ρωσική Δούμα. Δηλαδή, από μεριάς Ρώσων είναι έτοιμοι. Τα γραφειοκρατικά έχουν, Υπάρχουν τα γεωπολιτικά τώρα και να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις που απειλούν εναντίον της Ρωσίας. Πάντως, οι δυτικές οι στρατιωτικές δυνάμεις είναι πολύ δύσκολες. Δηλαδή η γεωγραφία μετράει και η γεωγραφία μας λέει ότι είναι πολύ. Δηλαδή για να χτυπηθεί ο ρωσικός στρατός ή η Κρυμαία εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα στενά και το Αιγαίο πάρα πολύ, δηλαδή από νότο, ή να αρχίσουν να έχουμε ημεραρχίες πάντσερ όπως βλέπαμε στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα από την κεντρική Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Οπότε θεωρώ ότι θα πρυτανεύσει λογική και θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπως με την Νότια Οσετία στη συγκεκριμένη περιοχή. Κάτι άλλο θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για όλους. Εγώ θέλω να κάνω μια πρόβλεψη, έτσι όπως την έχω σκεφτεί, ότι θα υπάρξει μια κάπως μεσοβέζικη λύση, δηλαδή της πλήρους αυτονομίας της Κρυμαίας,
με τις διασυνδέσεις που έχει. Αυτό θα είναι βέβαια ένα σενάριο, ας το πούμε, αισιόδοξο. De facto ανεξαρτητοποίηση. Όπως έγινε και στο δημοσιακό πεδίο, ας πούμε. Να θυμίσουμε μια πρόσφατη ιστορία. Δηλαδή δεν θα υπάρξει ένωση δημοσιακού Αλβανίας, δεν θα υπάρξει ένωση Κρυμαίας Ρωσίας. Για την ώρα, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά μετά από 10 χρόνια λόγω των συνθηκών. Αυτά είναι μια άλλη ιστορία, αλλά λέω για να επιληθεί η κρίση. Είναι μια σκέψη που όλοι νομίζω ότι πρέπει να ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει. Αυτό έπρεπε να το σκεφτούν και στο Κίεβο, αν μου επιτρέπετε. Στην αρχή, όταν δηλαδή δόθηκε η συμφωνία της 21ης Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά, θα έπρεπε να μην έχουν τόσο μαξιμαλιστικές επιλογές και να ζητήσουν ουσιαστικά την κεφαλή επιπινάκη του Γιαννουκόβιτς και όλων των Ανατολικών Ουκρανών, γιατί πρέπει, οι άνθρωποι κάνανε ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος. Ακόμα και αν κάποιοι δυτικοί τους είπανε κάτι αυτό, αυτό δεν είναι. Μπορώ να αντιληφθώ πώς κάποιος θα ξυνόταν στην κλίτσα του Τσοπάνη, άμα. Ακριβώς. Δυστυχώς, πάρα πολλοί πολιτικοί είναι πρόθυμοι να υπακούσουν στις εντολές των ισχυρότερων. Νομίζω ότι αυτό το συναντάμε πολύ συχνά στην σύγχρονη πολιτική σκηνή. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα για να κάνουμε μια ανακατανομή των θέσεων, γιατί έχουμε και findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
Επωφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr. Find4me.gr, ο επαγγελματικός. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε απουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Είμαστε στο στούντιο της TV της Ζούγκλας. Έχουμε εκπομπή έκτακτη για την Κριμαία. Έχουμε ήδη και τα πρώτα αποτελέσματα exit polls που δίνουν 93% υπέρ του ναι, υπέρ της ένταξης στη Ρωσική Ομοσπονδία. Και έχει μεγαλώσει η παρέα μας εδώ με την κυρία Άλλα Λόμπατς, που είναι πρόεδρος του Κέντρου Ουκρανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τρεμπίτα. Καλώς την. Δεν σας βλέπω, θα σας βλέπω μέσω του monitor. Είμαστε λίγο στριμωγμένα εδώ στο στούντιο. Δεν ήξερα ότι θα είμαστε τόσο πολύ να κανονίσουν ένα μεγαλύτερο στούντιο. Θέλετε να μας σχολιάσετε λίγο, κυρία Λόμπατς, το αποτέλεσμα, το μέχρι τώρα, αυτό που διαφαίνεται δηλαδή. Από λίγα πράγματα που άκουσα εδώ, ότι είναι 93% ψηφίσανε ήδη υπέρ της Ρωσίας, μην ξεχνάμε ότι είναι μόνο 30% που ήρθαν να ψηφίσουν. Που είναι περισσότεροι Τατάροι της Κριμαίας που δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Ναι, μιλάτε για την αποχή. Για την αποχή, ναι, ότι... που έχουν, ναι, βγει ήδη αποτελέσματα ότι έρχονται με πολλές παραβιάσεις του νόμου για να ψηφίσουν, ότι έρχονται να ψηφίσουν από τα εκλογικά τμήματα στα σπίτια μαζί με την αστυνομία. Έχουν ήδη αυτό επιβεβαιώσει. Βεβαίως ξέρουμε ότι είναι αυτό το δημοψήφισμα, είναι τσίρκο και θα γίνει έτσι όπως τα κανονίσανε και λόγος του λαού δεν πέφτει σε αυτή την περίπτωση. Εδώ έχω να σας πω πάντως ότι θα περιμένουμε, να μην μιλάτε, με συγχωρείτε, αλλά άμα μιλάτε, ακούω και είπα το ακουστικό. Λοιπόν, θα περιμένουμε και τα σχόλια που θα κάνουν 135 διεθνείς παρατηρητές που είναι από 23 χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετωνία και η Πολωνία μαζί με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Έχουμε επίσης αντιπροσωπεία από διεθνώς αναγνωρισμένους νομικούς, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 1.240 τοπικούς παρατηρητές που παρακολουθούν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης έχουμε 623 διαπιστευμένους δημοσιογράφους που αντιπροσωπεύουν 169 διεθνή μέσα. Θέλω να πω ότι η προσοχή πάρα πολύ του κόσμου βρίσκεται στραμμένη αυτή τη στιγμή στην Κρυμαία και εμείς θα κάνουμε τα πρώτα σχόλια, γιατί θα περιμένουμε φυσικά να δούμε και τα γεγονότα όπως θα μεταδοθούν από τα διεθνή πρακτορία με τις πολιτικές εξαρτήσεις που έχουν και τις γεωστρατηγικές που εφαρμόζουν μέσω αυτών, καθώς και επίσης και δεν θέλω να φανώ ότι συμπαθώ οποιαδήποτε τάση, αλλά επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για το διεθνές δίκαιο,
όλοι πιστεύουμε ότι η αυτοδιάθεση της πλειοψηφίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σεβαστό. Έχουν πολλές φορές... Θέλω να σας θυμίσω ότι έγιναν δύο δημοψηφίσματα στη δεκαετία του 80 στον Καναδά και κανένας δεν τα χαρακτήρισε παράνομα. Ήταν ξένος στρατός 22.000 άτομα στη Καναδά όταν ψηφίσανε. Μπορούμε να θεωρήσουμε ξένο στρατό το ΝΑΤΟ. Γιατί εμείς επειδή είμαστε στο ΝΑΤΟ, έτσι, έχουμε την άποψη τι θα πει ξένο στρατό σε μια χώρα. Πάντως δεν είναι ΝΑΤΟ, εκεί είναι ρώσικο στρατός. Ναι. Και 60.000 στρατός στα σύνορα της Ουκρανίας Ανατολικής. Αυτό ξέρει, μιλάει όλος ο κόσμος γι' αυτό. Κύριε ο Νόικο, εσείς πιστεύετε ότι η παρουσία του ρώσικου στρατού επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε τώρα, εγώ ρώτησα τους άνθρωπες, ρώτησα τους πολλούς άνθρωπες στο Κρίμια. Σας ενοχλούν τους Ρώσους για να ψηφίζετε? Έχω οικογένεια ολόκληρη, έχω πάρα πολλές χιλιάδες φίλους. Επειδή έμενα και στο Κρίμα και ξέρω πάρα πολλούς άνθρωπους. Και ρώτησα, σας ενοχλούν τους ρωσικές στρατιώτες, δεν σας δίνουν δυνατότητα να περάσετε, να κάνετε ελεύθερη εκλογή? Μου λέει, όχι. Και κοιτάξτε τώρα, σήμερα άκουσα στο ουκρανικό τηλεόραση. Άκουσα, λέω ότι δεν είναι ψέματα, επειδή άκουσα μόλις τώρα. Όλες οι δημοσιογράφες από όλο το κόσμο που ήρθαν μέσα στο Κρίμα είναι πράκτορες του FSB ή οι φασίστες. Αυτό λέει η ουκρανική τηλεόραση. Τώρα είναι ολόκληρη ψέματα περνάει από το ουκρανικό τηλεόραση. Και μπορούμε να ακούσουμε και αυτό, μπορούμε να ακούσουμε και το άλλο. Εντάξει, κατάλαβα ότι νομικά αυτή τις εκλογές μπορεί να μην είναι. Πώς το λένε. Διεθνώς αναγνωρισμένη, αλλά τελικά ο κόσμος ψηφίζει και ψηφίζει και βλέπετε τώρα το έξω από το ψήφισμα, 93%. Εντάξει, εκτός τους άνθρωπους που δεν ψηφίζουν, πόσοι άνθρωποι ψήφιζαν, πάνω από 1,5 εκατομμύρια, ναι. Πόσοι άνθρωποι μένει μέσα στο Κρίμιο, κατά τις 2 εκατομμύρια, τελικά 93 από το... Να μην καταλήξουμε ακόμα σε αριθμούς, γιατί δεν ξέρουμε πόσο είναι η εποχή. Εμείς έχουμε το επίσημο αποτέλεσμα από exit poll. Αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί πάνω κάτω. Πάνω κάτω 5%. Κάτι θέλετε να μας πείτε, κυρία Λόμπατς, κάτι θέλει να πει. Κύριε Νόικο, εσείς μάλλον βλέπετε μόνο ρώσικη τηλεόραση. Όχι, σήμερα είδα μόνο τα ουκρανικά. Και άκουσα ότι μου λέει ότι όλες οι δημοσιογράφες είναι πράκτορες της Ρωσίας, είναι φασίστες. Είναι από το TSN σήμερα. Το να λέμε ότι είναι όλοι φασίστες είναι για οποιαδήποτε πλευρά άσχημο, ούτε για ρώσικη, ούτε ουκρανική, ούτε για ελληνική, οποιαδήποτε. Να σας φέρω το έκανα εγγραφή. Ήρθα εδώ για να μιλάω ωραία και όμορφα και δεν... Ένας, γιατί θέλω να έχουμε τέτοιες αντιρρήξεις. Επειδή μιλάτε και λίγο παράξενα, έτσι, δεν μιλάτε, έχετε την προφορά τη διαφορετική. Να ακούγεται ο καθένας με την άποψή του και δεν ήθελα να το λύσουμε εδώ το πρόβλημα. Να ακούσουμε τις απόψεις. Άλλοι αποφασίζουν. Βεβαίως. Εμείς απλώς παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε και προσπαθούμε να κάνουμε μια όσο το δυνατόν ενημέρωση με όλες τις απόψεις. Και εγώ μπορώ να πω ότι έχω συγγενείς στην Κρυμαία. Και εγώ είμαι, κύριε Νόικο, η μαμά μου είναι Πολωνή και ο παπάς μου είναι Ρώσος, αλλά η καρδιά μου είναι Ουκρανία, επειδή εκεί γεννήθηκα. Και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό δημοψήφισμα νόμιμη επί όπλατος ξένου στρατού. Γιατί είναι ξένος στρατός? Γιατί λένε ότι Ρωσία είναι αδελφός μας? Αδελφός έρχεται με όπλο στη πατρίδα για να ψηφίζετε? Αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θα πείτε θα ακούγεται πολύ παράξενο. Πολύ παράξενο, συγγνώμη. Εμείς τώρα εδώ πέρα που είμαστε υποτίθεται έτσι πιο αντικειμενικοί παρακολουθούμε μια διένεξη δύο κρατών, έτσι, τα οποία είχαν στο παρελθόν ήταν ένα κράτος, οι συνθήκες οι πολιτικές ξαφνικά το άλλαξαν και βρέθηκαν σε δύο αντίπερα όχθες, γιατί κάποιοι αποφασίζουν να μην έχουμε μια παγκόσμια κυβέρνηση αλλά να έχουμε μια δυτική και μια ανατολική κυβέρνηση.
ή τρεις κυβερνήσεις, εν πάση περιπτώσει. Εσείς πώς το βλέπετε αυτή τη διαμάχη, ακριβώς σαν διαμάχη? Ακούστε με. Δύο κρατών. Δύο κρατών. Το πρώτο και κύριο, εγώ είμαι, θεωρώ τον εαυτό μου επιστήμονα, είμαι ακαδημαϊκός δάσκαλος, πέραν από αναλυτής γεωπολιτικός. Είμαι Έλληνας και είμαι της άποψης για τις σχέσεις της Ελλάδας, αυτό που λέει και ο Πάλμερστον. Ο Πάλμερστον έλεγε ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει ούτε μόνιμους φίλους, ούτε μόνιμους εχθρούς. Η Μεγάλη Βρετανία έχει μόνιμα συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή, κατά την προσωπική μου και ταπεινή μου άποψη, το συμφέρον της χώρας μας θα είναι να μην οδηγηθούμε σε ένοπλη αντιπαράθεση περαιτέρω από ό,τι βρισκόμαστε, γιατί όντως είναι ένοπλη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι διαχειρίσιμη ακόμα μεταξύ της Ουκρανίας ή της Δυτικής Ουκρανίας ή εν πάση περιπτώσει της Δυτικότροπης Ουκρανίας και των Ρώσων ή Ρωσοουκρανών ή Ρωσόφωνων ή οτιδήποτε στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε περίπτωση που οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατάσταση, η Ελλάδα και εμένα, δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι το κυρίαρχο που σκέφτομαι, είναι η ασφάλεια της χώρας μου, ειδικά σε μια περίοδο η οποία είμαστε τόσο αδύναμοι οικονομικά, παίζονται τόσα ζητήματα στη συγκεκριμένη περιοχή μας, όπως το ενεργειακό, βλέπουμε στη Συρία τι γίνεται, όλα αυτά έχουν άμεση διασύνδεση μεταξύ τους και μπορούμε να το συζητήσουμε, γιατί θα δούμε τώρα. Είμαστε κοντά στο μάτι του κυκλώνα και εμείς. Αυτό κοντά που κοιτάω και αυτό που εμένα η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να κάπως να βρεθεί μια λύση. Δεν θα είμαι ρομαντικός αν πω ότι η μόνη περίπτωση στην οποία δεν θα έχουμε εμπλοκή άμεση θα είναι μια de facto ανεξαρτητοποίηση. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό στην Κρυμαία, διότι πολύ απλά οι Ουκρανοί δεν μπορούν να το αλλάξουν με στρατιωτικά μέσα. Είναι απλό. Εκτός και να περιμένουν το υπηκό να έρθει. Μια de facto ανεξαρτητοποίηση ή εν πάση περιπτώσει όπως θα ονομαστεί, και να προσπαθήσουν να τα βρουν σε ένα πλαίσιο όπως έγινε η συμφωνία της 21ης Φεβρουαρίου, που και κλείνω με αυτό, φάνηκε ότι δεν ήταν το χειρότερο κακό για την Ουκρανία, αλλά ήταν η καλύτερη περίπτωση για να μην οδηγηθούμε σε αυτά που οδηγηθήκαμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε όμως το τηλέφωνο και τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο. Έχετε ακούσει τα αποτελέσματα ότι σύμφωνα με τα exit polls είναι 93% υπέρ του ναι. Σήμερα, τώρα μόλις βλέπω από το Russia Today ότι η προσέλευση είναι 85% στην Κρυμαία και η προσέλευση των Τατάρων ήταν περίπου 40% σύμφωνα με το Russia Today, το οποίο μπορώ και παρακολουθώ. Κύριε Τζογόπουλε, έχετε να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο? Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, κυρίως λόγω της ύπαρξης πολλών ρωσόφωνων κατοίκων στην περιοχή της Κρυμαίας. Συνεπώς δεν νομίζω ότι ήταν απαραίτητα η απειλή της Ρωσίας που έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο. Να τους λέμε ρωσόφωνους, να τους λέμε ρωσόφωνους για λόγους πολιτικώς δυνατών, ας πούμε, ή Ρώσους. Γιατί θυμάμαι ότι όταν ήταν το αντίστοιχη κουβέντα με το Κωσυβοπαίδιο, όταν έλεγα αλβανόφωνους, μου επιτίθονταν κάποιοι και μου λέγανε όχι, είναι Αλβανοί. Εντάξει, μέχρι το 1954 Ρώσοι ήταν. Στην παρούσα φάση είναι καλύτερα ο όρος ρωσόφωνοι. Τώρα να δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες εβδομάδες, μήπως αυτός ο όρος αλλάξει. Όμως, επί της ουσίας, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μια αντικειμενική αντιμετώπιση της όλης της κατάστασης, διότι οι απόψεις που υπάρχουν διήστανται και είναι τελείως διαφορετικές ανάλογα με το αν κάποιος ασπάζεται τη θεωρία της Δύσης, τη θεωρία της Ρωσίας. Μάλιστα. Δηλαδή από τη μία πλευρά, από την πλευρά της Ρωσίας υπάρχει λαϊκή βούληση, που αυτό έχει κάποια βάση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Δύσης υπάρχει αποκλειστικά και μόνο η επιβολή της Μόσχας με τα όπλα. Ωστόσο νομίζω πρέπει να το συνδέσουμε αυτό και με αυτό που έγινε και στο Κίεβο βέβαια. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο σχετίζεται και με τα διπλά κριτήρια στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή στο Κίεβο ήταν η λαϊκή βούληση που οδήγησε τελικά στην ανατροπή του Γιανούκοβιτς, ή ήταν τα συμφέροντα της Δύσης. Δηλαδή ξεκινάει μια συζήτηση που βασίζεται στα διπλά κριτήρια. Όπως βλέπω στο BBC τώρα, οι πολλοί αντίπαλοι μποϊκοτάρισαν το δημοψήφισμα, το οποίο έχει απορριφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παράνομο. Εσείς νομίζετε, στην αυριανή μέρα να πάμε,
που αναμένονται οι ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα, τη δυτική, οι αντιδράσεις. Πιστεύετε ότι θα είναι αυτό που λέμε έντονες? Θα είναι έντονες, αλλά θα είναι έντονες ως προς τη ρητορική. Πολύ δύσκολα μπορούμε να δούμε κάποιες πράξεις. Αυτό που αναμένεται με ενδιαφέρον είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται πρακτικά να προχωρήσει σε κυρώσεις προς τη Ρωσία, όμως είναι κάτι τέτοιο που Όπως διαβάζω στην Deutsche Welle, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Frank-Walter Steinmeier, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Ρωσία για την αντιπαράθεσή της με τη Δύση, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές κυρώσεις εάν δεν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης στην Κρυμαία. Αυτό... Ναι. Είναι, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, όμως αυτό που πρέπει να δούμε είναι στην πράξη τι θα κάνει η Γερμανία, διότι αυτή τη στιγμή το Βερολίνο προσπαθεί να συμβιβάσει δύο συγκεκριμένες πολιτικές, από τη μία πλευρά να μην διαταράξει σχέσεις με τη Ρωσία και από την άλλη πλευρά να υπερασπιστεί τη δημοκρατία στην Ουκρανία. Προσπαθεί δηλαδή να βρει τη χρυσή τομή κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο, αυτό που θα μετρήσει κυρίως είναι ότι το Βερολίνο είναι εξαρτημένο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό είναι δηλαδή το οποίο θα μετρήσει και όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα φυσικά. Ένα άλλο τηλεγράφημα πάλι που διαβάζω από το ΔΠΑ, το γερμανικό πρακτορείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βεβαιότητα του αποτελέσματος που θα ανακοινωθεί το βράδυ, είναι λίγο νωρίτερα το τηλεγράφημα, έχει γυρίσει σελίδα και αναφέρεται από σήμερα ήδη στο δεύτερο επίπεδο κυρώσεων, τις οποίες θα αποφασίσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των 28 αύριο στις Βρυξέλλες. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν το πάγωμα των περιουσιών Ρώσων αξιωματούχων και απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, υπάλληλοι και διπλωμάτες θα καταρτήσουν κατάλογο με ονόματα προσώπων εναντίον των οποίων θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις. Αυτά λένε οι πρώτες πληροφορίες. Και αν μου επιτρέπετε, η Αγγλία νομίζω ότι δεν θα συμφωνήσει πάρα πολύ σε όλα αυτά, διότι σε περίπτωση που αρχίσουμε τέτοιου τύπου πρακτικές, το City του Λονδίνου, ο πνεύμονάς της δηλαδή, ο ιστορικός, ιδεολογικός, οικονομικός κτλ., θα υποστεί ένα τεράστιο μα τεράστιο πλήγμα. Το οποίο δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Κάμερον θα ήθελε που δεν είναι να λάβει η χώρα, αν λάβουμε υπόψη και τα οικονομικά, την οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην συγκεκριμένη περιοχή. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και το δημοψήφισμα της Σκωτίας, το οποίο έρχεται τους επόμενους μήνες. Ακριβώς. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αντιλαμβάνεστε και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σε και την δύσκολη και θέση που είναι το Λονδίνο. Μια μιλήσαμε και για άλλα δημοψηφίσματα. Έχω να σας πω ότι σε δηλώσεις του ο αρχηγός της αντιπολιτεύσεως στη Γερμανία, ο Γκίζη, επιτέθηκε εναντίον της Μέρκελ και είπε ότι εάν μιλάμε για παράνομα δημοψηφίσματα, ξεχνάμε το δημοψήφισμα στο Κωσυφοπαίδιο και καλό θα ήταν να υπάρχει αυτοδιάθεση και στην Καταλωνία και ακριβώς ανοίγουν κάποια άλλα πράγματα μαζί του αιώλου και πάει με την ισχύ των όπλων δυστυχώς αυτά τα πράγματα. Δηλαδή στην Κύπρο τι έχει συμβεί. Η Τουρκία από τη μία είναι ευχαριστημένη με αυτό που γίνεται στην Κρυμαία. Απ' την άλλη όμως αν σκεφτείουν τι μπορεί να συμβεί με τους Κούρδους, θα αρχίσει να το ξανασκέφτεται. Η Κίνα έχει στρατηγική σύνδεση με τη Ρωσία, αλλά άμα σκεφτεί τι συμβαίνει στο Ξινγκιάνγκ, τι συμβαίνει στο Θιβέτ με την Ταϊβάν, πάλι θα το ξανασκεφτεί. Δηλαδή, όλα αυτά δυστυχώς δεν έχουν να κάνουν με το τι είναι δίκαιο και τι είναι σωστό, έχουν να κάνουν με τη διαφορά ισχύως και διαπραγματευτικής ισχύως. Οι εξελίξεις είναι συνεχείς. Μόλις δίνει breaking news το Ρωσία σήμερα, ότι η αντιπροσωπεία της Κρυμαίας θα πάει αύριο στη Ρωσία με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό για να συζητήσουν τα περαιτέρω. Θέλετε να μας πείτε εσείς κατά την άποψή σας τι νομίζετε ότι θα επηρεάσουν αυτές οι οικονομικές κυρώσεις που λίγο πολύ ακούσαμε, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι ακριβώς, δραματικά την κατάσταση? Νομίζω για τα μέλλον. Δεν ξέρω για τα πάντα, αλλά για το μέλλον, για παράδειγμα, 2, 3, 5, 4 χρόνια, η οικονομική κατάσταση στο Κρήμα θα γίνει καλύτερο όπως πριν. Για ποιο λόγο? Δεν νομίζω ότι η Ρωσία θα κάνει χειρότερα λόγω της διαφημιστικά θέματα. Ναι. Δεν ξέρω για τους άλλους, για τα άλλα θέματα, αλλά λόγω διαφημιστικά θέματα να κάνει καλύτερα στα Κρήμα όπως ήταν πριν. 100%.
Εσείς νομίζετε ότι θα επηρεάσουν αυτά τα οικονομικά αντίπεινα που θα εφαρμοστούν προς όφελος της Ουκρανίας? Μακάρι να είναι καλύτερα στη Κρυμαία, αλλά έχουμε παράδειγμα της Οσετίας που είναι πολύ, πολύ κάτω όρος των μισθών και συντάξεων και όλα από την όλη Ρωσία. Και μακάρι να ζουν Κρυμαίοι πολύ καλά και να έχουν ρίξει εκεί λεφτά, αλλά σίγουρα περισσότεροι Ουκρανοί δεν θα έρθουν στη Κρυμαία για διακοπές τους. Αυτό είναι το σίγουρο. Και βέβαια η Κρυμαία είναι ένας πολύ γνωστός τόπος για διακοπές και ενδιαφέρει, αλλά εδώ τα πράγματα νομίζω ότι θα εξελιχθούν μακροχρόνια. Μιλάμε για μια περίοδο κρίσης. Αν θα σκεφτούμε μακροχρόνια σχετικά με την Κρυμαία και όλη η κατάσταση, βεβαίως όλοι τώρα κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Και Ρωσία και Ευρώπη, και από κάποια πλευρά, δεν είμαι πολιτικός, αλλά σκέφτομαι, μου θυμίζει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση που ήταν πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τη Τσεχία, που κομματιάσανε τη Τσεχία και όλος ο κόσμος δεν μιλούσε, γιατί δεν είχαν λόγο. Και δεν κάτι ήταν τέτοιο παράλληλο συμβαίνει και τώρα. Όχι, η ενημέρωση του κόσμου δεν ήταν το ίδιο όπως είναι τώρα, όπως είναι σήμερα. Ο κόσμος απλώς δεν κανονίζει τη τύχη των κρατών, ενώ πολιτική των κρατών, της Αγγλίας, Γαλλίας, Αμερικής, αυτά. Κύριε Πετινάκη, ναι. η κυρία έχει απόλυτο δίκιο ότι οδηγούμαστε σε κατάσταση προ-παγκοσμίου πολέμου, έτσι όπως είναι. Φυσικά, γιατί έχουν γίνει τρομερές αλλαγές συνόλων. Δηλαδή, ο ασκός του αιώλου που άνοιξε με την Ιουγκοσλαβία στην Ευρώπη και η πολεμική ατμόσφαιρα που επικράτησε εκεί, νομίζω ότι... Εγώ θα υπενθυμίσω αυτό που είπε ο Γιούγκερ, το είπε βέβαια για το οικονομικό ζήτημα της Ευρώπης, αλλά όπως βλέπετε είναι άμεσα συνυφασμένα όλα. Δηλαδή, αν γίνει επέλθει ρήξη στις σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας, αυτό που δεν έχουμε πει ακόμα είναι ότι θα καταρρεύσει όλο το οικονομικό εύθραυστο, αυτό το οικονομικό μοντέλο, όπως και να το πάρει κανείς, της Γερμανίας στην Ευρώπη. Δηλαδή, κάθε μείωση του φυσικού αερίου και αύξηση του κόστους παραγωγής ή, εν πάση περιπτώσει, αύξηση του κόστου ζωής στην κεντρική Ευρώπη αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες θα διαλύσει αυτή την ευαίσθητη ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθούν τις δικές τους ατομικές πολιτικές και προσωπικές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε σχέση με το τι συμβαίνει στη Ρωσία και την Ουκρανία, και να διαλυθεί ολόκληρη η Ευρώπη. Ο Γιούγκερ είχε πει ότι όποιος νομίζει ότι το φάντασμα του πολέμου στην Ευρώπη έχει εξαφανιστεί, πλανάτε πλάνη νυχτράν. Και νομίζω ότι όντως είναι έτσι τα πράγματα. Βέβαια δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άμεσο, αλλά αν οδηγηθούμε σε μια ψυχροπολεμική κατάσταση, είναι σίγουρο ότι θα δούμε έναν επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Δεν είναι τυχαίο ότι τον τελευταίο καιρό συζητιέται πάρα πολύ ότι μαζί με την οικονομική ηγεσία της Γερμανίας ίσως να οδηγηθούμε σε πολιτική, σίγουρα σε πολιτική, αλλά και σίγουρα θα οδηγηθούμε σε κάποια στρατιωτική να αυξηθούν οι δυνατότητές της. Αυτό ακριβώς. Οπότε η κατάσταση είναι τρομερή. Έχει συμμαθεί με το πρόσφατο ταξίδι που έκανε η καγκελάριος Μέρκελ στο Αφγανιστάν. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς εκεί πέρα είχε τονιστεί η νέα, το πώς βλέπει το μέλλον το στρατιωτικό η Γερμανία στον κόσμο. Είναι η κατάσταση, ίσως να μην είναι το 38 όπως είπε η κυρία, αλλά τις δεκαετίες στους 30 είναι σίγουρα, άμα σκεφτούμε λίγο τα πράγματα όπως έχουν. Θα βάλουμε στη συζήτηση και τον κύριο Σταύρο Καραγκούνη, που είναι μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Καραγκούνη. Καλησπέρα σας από το Αγρίνιο. Καλησπέρα σας. Α, είσαστε στο Αγρίνιο. Πολύ ωραία. Ναι, για κομματικούς λόγους είμαι αυτή τη στιγμή στο Αγρίνιο. Ναι, έχετε πληροφορηθεί ότι σύμφωνα με τα exit polls, 93% δίνουν ναι στο δημοψήφισμα. Θα μας πείτε λίγο πώς σκέφτεστε εσείς, όχι προσωπικά, αλλά ως κόμμα, τις εξελίξεις και με τα σχεδιαζόμενα αντίπεινα της Δύσης και ακριβώς τι γίνεται με το θέμα της Κρυμαίας. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι
ζούμε μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και δεν θα ήθελα να μείνω μόνο σε γενικόλογους διαπιστώσεις. Το πολύ ανησυχητικό για μας είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στρατευμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι τέτοιες καταστάσεις δεν αργούν από το να κάποιος ανεύθυνος οτιδήποτε να ανάψει το φυτίλι και να διηγηθούμε σε εντελώς ανεξέλεκτες καταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για όλους μας. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, οι βασικές μας θέσεις και απόψεις στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι θα πρέπει επιτέλους το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παίξει ένα πολύ πιο συγκεκριμένο ρόλο και ουσιαστικό, και για μας ο ουσιαστικός αυτός ρόλος πρέπει να είναι σίγουρα η άποψη ότι η Ουκρανία πρέπει να παραμείνει ως είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, χωρίς διαμελισμούς, χωρίς αλλαγές στα σύνορά της. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, πιστεύω, για μας και για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη όμως απέτυχε να γίνει αυτό, γιατί πρόβαλε βέτο η Ρωσία. Είχαμε στη χθεσινή συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας το βέτο της Ρωσίας, που φάνηκε ποιες είναι οι προθέσεις. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι δηλαδή μιλάμε για ένα πολιτικό μπραντεφέρ. Μιλάμε στην ευρύτερη περιοχή για ένα πολιτικό μπραντεφέρ. Αυτό είναι δεδομένο αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Δεν θεωρώ όμως ότι όλα έχουν εξαντληθεί. Θεωρώ ότι μέσα στα πλαίσια αυτού του μπραντεφέρ, αναμφισβήτητα, η παγκόσμια κοινότητα έχει βρει λύσεις στο παρελθόν. Υπάρχουν προτάσεις. Μάλιστα, σήμερα διάβαζα στην Αυγή ακόμη και προτάσεις του Κίσιγκερ για το θέμα της Ουκρανίας, τι πρέπει να γίνει. Δεν τελειώνουν λοιπόν όλα σε ένα όχι της Ρωσίας στο συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει λοιπόν να επιμείνει η διεθνής κοινότητα, αλλά κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Η παρέμβαση της Δύσης ουσιαστικά είναι αυτή που οδήγησε σε μια κυβέρνηση στην Ουκρανία η οποία έχει νεοναζιστικά, φασιστικά στοιχεία, ακραία στοιχεία και έδωσε το ένασμα προκειμένου να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Άρα δεν υπάρχουν αθώοι σε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει όλοι να λαμβάνουν τις ευθύνες τους και να έχουμε όλοι τον ίδιο σκοπό. Είναι κοινός μας σκοπός να φτάσουμε, να κρατήσουμε την Ουκρανία όπως είναι σήμερα? Δεν ξέρω αν όλοι έχουμε τελικά στο πίσω μέρος του μυαλού μας την ίδια αντίληψη για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε κάτι να προσθέσετε? Καλά. Έχετε κάτι μήπως να προσθέσετε που θέλετε να μας πείτε? Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι προεκτάσεις και για την Ελλάδα για το θέμα αυτό μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σαν χώρα στους χειρισμούς μας. Και ειδικά τη στιγμή αυτή που έχουμε και την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να λειτουργούμε σαν εντολοδόκοι των συμφερόντων της Δύσης. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και τα δικά μας συμφέροντα. Και όταν λέω δικά μας συμφέροντα, ακόμη να ξεκινήσω από την παρουσία 300 περίπου χιλιάδων Ελλήνων στην περιοχή, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι θύματα στην όλη κατάσταση και συμμετέχουν σε αυτό το σκηνικό. Και από την άλλη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχουν και προεκτάσεις του Κυπριακού που αναμφισβήτητα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όλα αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Θα μεταφερθούμε τώρα έναν όροφο επάνω στην αίθουσα σύνταξης, όπου ο Σωτήρης Κουλούδης θα μας ενημερώσει για τα νεότερα. Πες μας, Σωτήρη, σε παρακαλώ, τι γίνεται? Καλησπέρα, Κώστα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ουάσιγκτον δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Αυτό το είχαν πει κιόλας πριν καν διεξαχθεί όλη αυτή η διαδικασία. Ο Λευκός Οίκος, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι απορρίβει το δημοψήφισμα στην Κρυμαία, ενώ χαρακτηρίζει επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές τις ενέργειες της Ρωσίας και προειδοποιεί αυτό που έχει κάνει Κώστα από καιρό, ότι η Ρωσία θα πληρώσει το τίμημα για τη στρατιωτική επέμβαση μέσω της επιβολής κυρώσεων και την αύξηση της αστάθειας. Να σου πω επίσης ότι η Γαλλία έβγαλε επίσης ανακοίνωση σε πιο ματριοπαθές επίπεδο από ό,τι είπα φυσικά. Ζήτησε λοιπόν από τη Ρωσία να λάβει αμέσως μέτρα για την άμβληση της άσκοπης και επικίνδυνης, όπως χαρακτηρίζει, έντασης στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας και αυτή με τη σειρά της παράνομο το δημοψήφισμα στην Κρυμαία. Και όλα αυτά, Κώστα, όταν όμως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Κρυμαίας, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, ο Σέργκι Αξιόνοφ χαιρέτησε την ιστορική αυτή απόφαση του λαού της Ουκρανίας και εκφράστηκε με το δημοψήφισμα, τόνισε γι' αυτό στην πρόθεσή του να ενωθεί η συγκεκριμένη Χερσόνησος με τη μητέρα Ρωσία. Άμα υπάρξει κάτι νεότερο, να μας πάρεις τηλέφωνο, να μας πεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Ο Σωτήρης Κουλούδης από την αίθουσα σύνταξης. Θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από ρωσικά μέσα, παρά την οξύτητα της έκφρασης στον πολιτικό λόγο από τους ηγέτες της Δύσης εναντίον της Ρωσίας, έμπειροι αναλυτές στη Μόσχα διαβλέπουν ότι οι τόνοι σύντομα θα πέσουν και εκ των πραγμάτων η κατάσταση θα οδηγηθεί σε διαπραγμάτευση.
αφού γίνεται σαφές ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένες να χρηματοδοτήσουν μια τεράστια χώρα με απρόβλεπτες εξελίξεις και χωρίς εγγύηση για την υλοποίηση των όποιων συμφωνιών από πολιτικούς που σύμφωνα με τη Μόσχα είναι ανυπόλυτοι και ήδη μισοκαμένοι. Είναι αυτό που είπαμε και πιο πριν και από την αρχή, ότι είναι πολύ δύσκολο θα ξεφύγει η κατάσταση. Μιλάμε για μια ελεγχόμενη κρίση, επιτρέψτε να πω, δεν είναι ελεγχόμενη για τους Ουκρανούς. Είναι ελεγχόμενη για τις εξωτερικές δυνάμεις οι οποίες επηρεάζουν το θέμα της Ουκρανίας. Το θέμα, ας πούμε, το είπα, όταν μιλάνε, επιτρέψτε μου, οι Αμερικανοί για οικονομικές κυρώσεις σε κάτι το οποίο έχει στρατιωτικές διαστάσεις, είναι στην ουσία σαν να λένε, OK, θα δούμε τι θα γίνει. Όταν οι Γάλλοι θέλουν, είναι ακόμα πιο μετριοπαθείς, θα υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η Γαλλία έχει ένα τεράστιο εξοπλιστικό συμβόλαιο με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Πουλάει στη Ρωσία τα ελικοπτεροφόρα Μιστράλ, τα οποία ένα από αυτά θα σταλεί στο στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Αυτό είναι οξυγόνο ζωής για τη Γαλλία, το οποίο τους δίνουν οι Ρώσοι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, άλλο το να λέμε, OK, ή να λέει η Δύση, OK, αυτό είναι παράνομο, και άλλο το να λέει είναι παράνομο και θα προσπαθήσω να αναστρέψω τα αποτελέσματα. Και εκεί ερχόμαστε στο Kissinger. Ο Kissinger είπε σωστά, εμείς τον έχουμε βέβαια όπως έπρεπε να τον έχουμε για την εμπλοκή του στον Κυπριακό. Αλλά ως διπλωμάτης και γνώσης των διεθνών θεμάτων, είναι από τους λίγους που ξέρουν τόσο καλά τα πράγματα, όσο κοινικός και αν είναι. Είπε ότι θέλουμε μια ισορροπημένη δυσαρέσκεια μεταξύ όταν θα φύγουμε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Άρα, νέα κατάσταση στην οποία οι Ουκρανοί θα μπορούν να λένε ότι εν πάση περιπτώσει δεν χάθηκε η Κρυμαία τελείως. Οι Ρώσοι θα λένε ότι εντάξει δεν την πήραμε μέσα στη Ρωσία. Αλλά βέβαια πάντα θα υπάρχει η δαμόκλειο σκπάθη ότι ανά πάσα στιγμή, αν ξεφύγει η κατάσταση μέσα στην Ουκρανία λόγω των παθών, θα μπορεί να φύγει ολόκληρη η Ανατολική Ουκρανία ανά πάσα στιγμή από την περιοχή. Μάλιστα. Από την Ουκρανία. Κύριε Νόικο, μήπως στο τάμπλετ που έχετε μπροστά σας έχετε κάποια αντίδραση από ρώσικο μέσο? Έχετε μπει καθόλου στα ρώσικα? Ναι, υπάρχουν τα νέα. Για παράδειγμα, σήμερα μόλις τώρα βγήκε τα νέα για το ρωσικό στρατού που βγήκαν στο περιοχή το Χερσόν. Σκέφτηκα, επειδή άκουσα πρώτα από το ουκρανικό τηλεόραση, σκέφτηκα για ποιο λόγο. Και μετά άκουσα τα άλλα νέα από το Κίεβο, επειδή το κύριος Γιάρος είναι πρόεδρος της Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας και λέει τώρα ότι θέλουμε να το, πώς το λένε, για τη σωλήνα που περνάει στο... Για τους αγωγούς. Θέλει να το διακόψει αγωγούς που περνάει προς το Κρίμ. Και τώρα έχουμε κάτι μικρά... Είχε γίνει μικρά επεισόδια. Ένα επεισόδιο, ναι, μόλις τώρα αυτό το είχα επεισόδιο. Διαβάσει και εγώ. Ναι, αλλά τώρα κατάλαβα για ποιο λόγο ήταν επεισόδια. Και τα άλλα. Κοιτάξτε να δείτε, η αγωγή... Δύο λεφτά. Mm. Η επικοινωνία που είχατε τελευταία εσείς με την Ουκρανία... ποια ήταν, όχι, η κυρία Λόγκος. Διαβάζω και την Ουκρανία και την Τερασία. Α, εσύ διαβάζεις και τα δύο. Εντάξει. Είχατε κάποια επικοινωνία εσείς για κάποια αντίδραση, τι αναμένουν μετά το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν γνωστό. Όχι ίσως σε αυτή την έκταση, αλλά ήταν γνωστό. Αποτέλεσμα είναι γνωστό πάνω κάτω για όλους μας. Ο κόσμος απλώς τι περιμένει? Βεβαίως κανένας δεν θέλει πόλεμο και θέλει να είναι ισορροπία και ησυχία στη χώρα. Και οι απλοί άνθρωποι λένε πια ας πάρει η Ρωσία την Κρυμαία να αφήσει μας ήσυχη. Αλλά όπως ξέρουμε δεν είναι στόχος του Πούτιν μόνο Κρυμαία, αλλά να κάνει επίρρηξη της δύναμής του όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ ανήσυχο, που ξέρουμε ότι ακούστηκε ήδη από μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι σε 3 ώρες Πούτιν φτάνει στο Κίεβ. Έχουμε ακούσει για... Α, η φήμη αυτή που κυκλοφόρησε. Φήμη δεν είναι απλά. Φήμη είναι αυτό που είναι στη μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα εφημερίδες και στα site που έχω διαβάσει. Βεβαίως αυτά είναι όλα ανήσυχα. Επεισόδια συνεχίζουν στην Ανατολική Ουκρανία. Για παράδειγμα, χτες στο Χάρκοβο έχουν κάψει έδρα του Συλλόγου Προσβήτα, που προσβήτα είναι παιδεία. Και έχουν κάψει βιβλία ιστορίας της Ουκρανίας, που λέει για κοζάκους, που λέει για γενοκτονία των Ουκρανών.
Και αυτό το κάψιμο βιβλίων πάλι μου θυμίζει αυτά που είχε ζήσει η Ευρώπη πότε, νύχτα των κρυστάλλων. Ναι, είναι άσχημα άλλες, πράγματα που συμβαίνουν σε... ακραία και αυτή τη φορά δεν είναι που λένε για τους δυτικούς, είναι άλλη πλευρά τώρα. Μάλιστα. Για πείτε μας, κύριε φίλη, κάτι θέλατε και σας διέκοψα. Όχι, το είπαμε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που θέλω να πούμε, λέει ότι αύριο διαβάζω και εγώ ότι θα πάει κάποια αντιπροσωπεία στη Ρωσία. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς θα τους πούνε. Δηλαδή, και πολύ σημαντικό σε διπλωματικό επίπεδο το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιηθεί από τη Ρωσία στη συγκεκριμένη αντιπροσωπεία. Διότι εξακολουθώ να πιστεύω ότι ίσως να μην οδηγηθούμε σε άμεση ενσωμάτωση της Κρυμαίας στη Ρωσία. Δηλαδή, αυτό που λέει στο τέλος. Ναι, αυτό θα το δούμε πώς θα γίνει. Επίσης, να πω κάτι άλλο το οποίο ίσως να είναι τόσο γεωπολιτικό. Δηλαδή, ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας που συζητάμε ότι υπάρχει το λιμάνι της Σεβαστοπόλεως κτλ. Αυτή τη στιγμή φτιάχνονται μεγάλες εγκαταστάσεις στο Νοβοροσίσκ. Δηλαδή, το θέμα της Κρυμαίας δεν έχει να κάνει μόνο με το στόλο, το θέμα του που θα αναβλοχίσει ο ρωσικός στόλος, διότι οι Ρώσοι ετοιμάζανε στη δικιά τους περιοχή, στο Νοβοροσίσκ, δικές τους εγκαταστάσεις χωρίς να χρειάζονται την συγκατάθεση των Ουκρανών στο συγκεκριμένο θέμα. Έχει άμεσες γεωπολιτικές συνέπειες. Έχει πέραν δηλαδή του ναυτικού του σκέλους, έχει καθαρά γεωπολιτικές και πολιτισμικές συνέπειες και ίσως έχει να κάνει, όχι ίσως, έχει να κάνει και με την έννοια αυτό που είπε η κυρία, ότι η Ρωσία θέλει να επιστρέψει ως μια μεγάλη δύναμη πλέον, η οποία μπορεί να αλλάξει το στάτους μέσα στην Ευρώπη, όπως έγινε τόσα χρόνια με τη Ιουγκοσλαβία και όλα αυτά που ζήσαμε από τους δυτικούς στη συγκεκριμένη περιοχή. Διαβάζω τώρα στο πληροφορίες καινούργιες που λένε περίπου ξεπερνούν το μισό οι Τάταροι που πήγανε και ψήφισαν στη Σεβαστούπολη και πήραν μέρος στο δημοψήφισμα, από τους οποίους οι περισσότεροι ψήφισαν υπέρ της ένωσης με τη Ρωσία σύμφωνα με το ΙΤΑΡ ΤΑΣ. Και σύμφωνα με τη δήλωση που έκανε την Κυριακή ο Πρωθυπουργός ή Πρόεδρος, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το χαρακτηρίσουμε, της Κρυμαίας ο Αξιόνοφ, περίπου 40% των Τατάρων της Κρυμαίας πήγανε να ψηφίσουν. Αυτές είναι και στη Σιμφερόπολη, περίπου 15.000 συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην κεντρική πλατεία Λένι, που ακόμα λέγεται Λένι. Μου κάνει εντύπωση που λέγεται στην Κρυμαία ακόμα υπάρχει όνομα Λένι. Ναι, γιατί, υπάρχουν. Γιατί, όχι τίποτα άλλο, έχω πάει επανειλημμένα στη Μόσχα και επί Σοβιετικής Ένωσης. Τελευταία φορά που πήγα το 8, μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έβρισκα τους δρόμους. Γιατί είχαν αλλάξει ονόματα όλοι οι δρόμοι. Στο Σεβαστοπόλιο όχι. Ναι, έμενε στο ντός που ονομάζεται Σοβιετική. Έμενε και τώρα δεν άλλαξε ονόματα. Ναι, μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό σας το λέω. Θα είναι καλή βάση για καινούρια Σοβιετική Ένωση. Ίσως επειδή η Κρυμαία έχει αυτό το ρώσικο στοιχείο, το οποίο το Σοβιετικό συνενώνεται. Εσείς είστε το πιο ειδικό. Όχι, λέω ότι υπάρχει άλλο λόγιο. Κάθε αλλαγή του ονόματος για τους δρόμους κοστίζει χρήματα. Ναι, όχι, θυμάμαι ότι είπα, βρέθηκα κάποια στιγμή και λέω, μα εδώ δεν πρέπει να είναι η Καλίνη Πρόσπεκτ. Και μου λέει, νιέτ, νόβι Αρμπάτ. Λέω, μα Αρμπάτ είναι από κάτω, ο παράλληλος δρόμος. Γιατί το θυμόμουν, γιατί έμενα κάποτε στις αρχές που είχα πάει στη Μόσχα, στο δεκαετία του 80, έμενα στο Μπεογραντ 2, αν σας θυμίζει τίποτα, που αρχίζει η Αρμπάτ από εκεί πέρα. Ναι, ξέρω, ναι. Λοιπόν, όχι, μου έχει κάνει εντύπωση ότι βλέπω πλατεία Λένιν τώρα εδώ πέρα. Να πούμε και κάτι άλλο για την Ελλάδα. Θα δράτω με τις ευκαιρίες αυτό που είπε ο κύριος Καραγκούνης. Σας υπενθυμίζω στην η προηγούμενη πολύ μεγάλη κρίση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέμα εξωτερικής πολιτικής είχε να κάνει με τι, με το Ιράκ. Το 2003, με την δεύτερη εισβολή στο κόλπο. Σας υπενθυμίζω ότι πάλι, τυχαίο βέβαια το γεγονός, η Ελλάδα ήταν η προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη την εποχή. Αυτό δεν το θυμόμαι. Θα σας το θυμίσω ακριβώς τι είχε γίνει. Μου φαίνεται στη Σύνοδο Κορυφής της Χαλκιδικής,
είναι ένα από αυτά που, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ως διεθνολόγος ότι ήταν μια τεράστια επιτυχία της Ελλάδας. Ήταν ότι βγήκε μια κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια ήταν η Ελλάδα η οποία λειτουργήσε ως ο ενδιάμεσος για το συγκεκριμένο ζήτημα, η οποία στην ουσία κράτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και πήραμε τα συγχαρητήρια και από τους Άγγλους, να το πούμε έτσι, και τη Νέα Ευρώπη, δηλαδή όλους αυτούς που βοηθούσαν τους Αμερικάνους στο Ιράκ, αλλά και από την Παλαιά Ευρώπη, δηλαδή το γερμανικό άξονα, ο οποίος αντιτίθεταν πάρα πολύ στο συγκεκριμένο ζήτημα με το Ιράκ και το Δεύτερο Πόλεμο του Κόλπου. Αυτό δηλαδή που θέλω να πω, βέβαια οι συνθήκες έχουν αλλάξει, είναι ότι η Προεδρία, η προεδρεύουσα χώρα και η Τρόικα, δηλαδή οι προηγούμενοι και οι επόμενοι προεδρεύουσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν στο συγκεκριμένο θέμα. Φυσικά αυτή τη στιγμή δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει αυτό που λέμε, να το πούμε εντός εισαγωγικών, Υπουργός Εξωτερικών, η Κάθλιν Άστον. Αλλά μια χώρα η οποία έχει ένομα συμφέροντα στην περιοχή, όπως η Ελλάδα, μόνο και μόνο να σκεφτούμε τους Έλληνες της Ουκρανίας και της Κριμαίας, αλλά και ζητήματα ασφαλείας, αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε, πώς υπάρχει περίπτωση να εμπλακεί η Ελλάδα στην συγκεκριμένη περιοχή. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολύ πολύ πιο, να το πω, ενεργητική πολιτική, στο να φέρουμε τα δύο μέρη κοντά. Έχουμε όμως στο τηλέφωνο τον κύριο Μιχάλη Ρέλο, τον διεθνολόγο, είναι φίλος της Ζούγκλας, επανειλημμένα έχουμε φιλοξενήσει τις απόψεις σας. Καλησπέρα κύριε Ρέλο. Καλησπέρα κύριε Πιτινάκη. Θέλατε να μας κάνετε και εσείς το σχόλιο το δικό σας πάνω στα γεγονότα που παρακολουθούμε, αυτά τα δραματικά γεγονότα της ημέρας. Ναι, η πορεία των πραγμάτων ξεκίνησε από τις γεωστρατηγικές διαφορές, εξελίξεις και πρωτοβουλίες που πήραν οι δυτικές δυνάμεις να ξεπεράσουν το σκόπελο κάποιων παλαιότερων υποσχέσεων ότι η Δύση δεν θα προχωρήσει προς τα σύνορα της Ρωσίας. Παρά και τις βαλτικές δημοκρατίες ενσωμάτωσαν οι δυτικοί και τώρα με την κίνηση αυτή να καταλάβουν την εξουσία οι προδυτικές δυνάμεις μετά από μια εξέγερση και ένα είδος, πραξικοπήματος τύπου 1917 στη Ρωσία, έτσι, όπου είχε γίνει μια συμφωνία όλων των δυνάμεων και την επόμενη μέρα καταργήθηκε και επιβλήθηκε η Δύση. Αυτό το θεώρησε ο Ρώσος πρόεδρος ως προδοσία των συμφωνιών που έχουν γίνει και επέκταση γεωστρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα της Δύσης προς τα σύνορά του, και έτσι η αντίδρασή του ήταν, που προφανώς ήταν προσχεδιασμένη από καιρό για την περίπτωση ανάγκης, ήταν η ανεξαρτητοποίηση της Κριμαίας και η ενσωμάτωσή της στην συνέχεια στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αν έχουμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο κατά νου, δηλαδή τις μεγάλες δυνάμεις και πώς φέρεται η μία στην άλλη, βλέπουμε ότι τα γεγονότα ήταν αναπόφευκτα από τη στιγμή που ο ένας παράγων έκανε την κίνησή του. Κύριε Ρέλο, συγγνώμη, αλλά μας έχετε πάει πολύ πίσω. Φτάσαμε στο 17. Εμείς είχαμε σταματήσει στην δεκαετία του 30. Εσείς πιστεύετε ότι η γεωπολιτική έχει κάποια σχέση με τη δεκαετία αυτή του 30, με αυτά που γίνονται, τις γεωστρατηγικές αλλαγές κτλ.? Η γεωστρατηγική είναι αιώνια, δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Φυσικά. Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε τις πολιτικές εξελίξεις υπό αυτό το πρίσμα, όσο υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις. Πάντοτε θα υπάρχουν εξελίξεις αυτού του είδους. Δεν σημαίνει όμως ότι ό,τι συνέβη το 30, τη δεκαετία του 30, θα συμβεί και την δεκαετία του... Όχι, ιστορικές αναλογίες δεν υπάρχει. Η ιστορία δεν αντιγράφει. Υπάρχουν αναλογίες, αλλά υπάρχει και η πείρα. Δηλαδή, πράγματι, από κάτι παραπλήσιο, η δολοφονία του Αρχιδούκα το 1914 ήταν ένα γεγονός που θα μπορούσε να μην οδηγήσει σε παγκόσμιο πόλεμο. Και η σημερινή κρίση θα μπορούσε, αν ήταν στην ηγεσία των ΗΠΑ μόνο γεράκια, να οδηγήσει σε έναν μεγάλο πόλεμο ανάμεσα στις υπερδυνάμεις, στις μεγάλες δυνάμεις. Όμως υπάρχει πείρα, υπάρχει μακρά εμπειρία αυτή τη στιγμή και οι ηγέτες έχουν την ψυχραιμία να μην προχωρήσουν σε κάποια κλιμάκωση. Προς το παρόν υπάρχει ψυχραιμία και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουν σε κάποια πολιτική διευθέτηση
της γεωστρατηγικής ισορροπίας που έχει διαταραχθεί. Αλλά έχει διαταραχθεί βεβαίως αφενός από, από το δυτικό παράγοντα, ο οποίος προχώρησε την αντιπυραυλική ασπίδα πολύ κοντά στην Ουκρανία, και τώρα αν η Ουκρανία γίνει δυτική θα φτάσει και μέσα στην Ουκρανία. Και από την άλλη πλευρά η Ρωσία, η οποία εδώ και πολύ καιρό έχει εξαγγείλει ένα γιγαντιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα για τα δικά της οικονομικά μέτρα, που συμπεριλαμβάνει και με σημαντικές εξελίξεις στην βελτίωση των πυρηνικών πυράβλων. Λοιπόν, όλα αυτά άμα τα δούμε στο γενικό πλαίσιο, καταλαβαίνουμε ότι η κάθε δύναμη είναι καχύποπτη απέναντι στις προθέσεις της άλλης, και υπάρχουν συγκρούσεις οι οποίες όμως ευτυχώς έχουν ένα πολύ περιφερειακό ρόλο μέχρι στιγμής. Βλέπω λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, κατανοώ την στάση του Πούτιν, ο οποίος θεώρησε ότι σε θέση αμυνόμουν είναι η Ρωσία. Φανταστείτε όμως και τους Αμερικανούς, οι οποίοι υπό την έντονη ρωσική πίεση ακύρωσαν το σχέδιό τους να βομβαρδίσουν πέρσι τον Άσαντ στη Συρία και να επιβάλλουν την δική τους λύση. Μάλιστα. Εάν δεν ήταν τόσο έντονη η ρωσική απέτηση να μην επέμβουν οι δυτικοί στη Συρία με στρατό, θα το είχαν κάνει. Το γεγονός λοιπόν ότι έκαναν πίσω με τη δικαιολογία του εφοπλισμού από τα χημικά όπλα του Άσαντ, δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί κοιμήθηκαν. Αισθάνθηκαν ότι τήθηκαν, ότι ανέβηκε το γόητο της Ρωσίας και η επιρροή της. Ήταν σίγουρο, εγώ ήμουν βέβαιος, δηλαδή ότι κάτι θα κάναν. Και περίμενα να δω ποια είναι η κίνηση την οποία θα έκαναν οι Αμερικανοί εις βάρος της Ρωσίας. Σε συνεργασία με τους Γερμανούς έκαναν αυτό που έκαναν όπως ένα αντίστοιχο προσπαθούν οι Αμερικανοί στη Βενεζουέλα. Αυτά είναι blueprints με τα οποία οι μεγάλες δυνάμεις χειρίζονται μικρότερες χώρες και προωθούν τα συμφέροντά τους με τον ένα και τον άλλο τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρέλο, για τη σημερινή σας συνεισφορά στην εκπομπή αυτή την έκτακτη. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για οικονομικούς λόγους και θα επιστρέψουμε. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr.
συνεχίζουμε τη συζήτηση που έχουμε στο στούντιο για τα γεγονότα του δημοψηφίσματος στην Κρυμαία. Έχουμε, θέλω να κάνω ένα μικρό διάλειμμα σε αυτά που λέμε και να πω ότι σήμερα έχουμε εκλογές στη Σερβία και δεν ασχολείται κάποιος έτσι όπως καίει το ζήτημα. Όπως και το ζήτημα, ενώ παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί σύμφωνα με τα δημοσκοπικά στοιχεία η κυβέρνηση θα χάσει τις εκλογές που είναι αυτή τη στιγμή στο Βελιγράδι και αναμένεται το σερβικό προοδευτικό κόμμα SNS του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Αλεξάνδρου Βούτσης να αποσπάσει άνετη νίκη, ξεπερνώντας το 42%. Βέβαια, θα χρειαστεί πάλι συνεργασία για να κάνει κυβέρνηση, γιατί για να σχηματίσει κυβέρνηση πρέπει να έχει ακριβώς το 51%. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στα αυτά που συζητάμε στην Ουκρανία, όπως βλέπω και στους τίτλους των διεθνών sites, των ιστοχώρων στο διαδίκτυο. Τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα και όχι βέβαια χωρίς με απόλυτο δικαιολογημένο τον τίτλο αυτό. Θα ήθελα να μας πείτε τώρα η μία πλευρά έχουμε παρέμβαση από τηλεθεατή. Να τον ακούσουμε. Για δώσε μας τον αέρα. Ο κύριος Λευτέρης είναι στο τηλέφωνο. Πείτε μας και εσείς την άποψή σας. Κύριε Μπεντινάκη, η άποψή μου. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία την Ουκρανή. Ναι, ναι. Αν συμφωνεί, με την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης, της εκλεγμένης κυβέρνησης που έγινε στην Ουκρανία. Με τον τρόπο αυτό που έγινε. Δηλαδή που χρηματοδοτήθηκε από ξένες δυνάμεις, ευρωπαϊκές δυνάμεις και αμερικάνικες, αν συμφωνεί με τον τρόπο που έγινε η ανατροπή της κυβέρνησης. Ο καλύτερος απλούς ένας λόγος. Ναι. Δεν θα ήταν να περιμένει μια ψηφοφορία για να αλλάχτεί η κυβέρνηση της Ουκρανίας. Να απαντήσει η κυρία Λόμπατς. Κύριε Λευτέρη, εσείς είστε σίγουροι ποιος πλήρωσε επανάσταση στην πλατεία ανεξαρτησίας στην Ουκρανία? Έχετε ντοκουμέντα γι' αυτό? Ποιος πλήρωσε? Εγώ ξέρω ότι οι δικοί μου άνθρωποι βγήκαν εκεί επειδή δεν αντέξανε πια κράτος της μαφίας στην Ουκρανία. Δεν νοιάστηκε απλώς λαός, ούτε για δυτικούς, ούτε για ανατολικούς. Δεν αντέχανε κράτος της μαφίας, γι' αυτό βγήκανε. Και αυτή η κυβέρνηση που είναι τώρα είναι προσωρινή. Ας περιμένουμε εκλογές το 25 Μαΐου. Πριν τον Γιανουκόβιτ, το κράτος της Τιμοσένκο δεν ήταν κράτος μαφίας? Τιμοσένκο δεν ήταν ποτέ πρόεδρος στην Ουκρανία, κύριε. Τι ήταν? Ήταν πρωθυπουργός. Το ίδιο πράγμα είναι αυτά. Είναι ίδιο πράγμα και μπορούμε να πούμε ότι και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Το θέμα δεν είναι ποιος είναι μεγαλύτερος κλέφτης. Δύο λεφτά, κύριε Λευτέρη. Αφήνετε να ολοκληρώσει τη φράση της, γιατί μιλάει και... Αν ήθελε η αντιπολίτευση της Ουκρανίας μια εκλεγμένη νόμιμη... Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Γιανουκόβιτς δεν εμφανίστηκε στα καθήκοντα τους 3 μέρες. Χώρα δεν μπορούσε να είναι ακυβέρνητη. Γι' αυτό Βουλή έχει με νόμιμο τρόπο έχουν βγάλει προσωρινή κυβέρνηση που υπάρχει. Ας περιμένουμε δημοψήφισμα και εκλογές το 20... Όχι δημοψήφισμα, εκλογές 25 Μαΐου και ας βγει και πάλι Γιανουκόβιτς αν θα το ψηφίζει λαός. Αυτοί όλοι που λέτε ότι είναι νόμιμη κυβέρνηση τώρα αυτή τη στιγμή... Είναι νόμιμη προσωρινή κυβέρνηση. Από το λαό εκλέχθηκε. Ναι. Δύο λεφτά τυπικά έχουμε το κοινοβούλιο, το οποίο είναι εκλεγμένο από το λαό και πήρε την απόφαση. Τυπικά... Το κοινοβούλιο το πιο πιθανό είναι να εκβιάστηκε, κύριε μου. Αυτό δεν το ξέρουμε. Μπορούμε να εκφράσουμε οποιαδήποτε άποψη και εσείς έχετε την άποψή σας και η κυρία Λόμπατς. Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να πήρατε κάποιες απαντήσεις που θέλατε. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Έχω ξεχάσει και τι έλεγα αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη. Είναι μια ζωντανή εκπομπή. Προσπαθώ να παρακολουθήσω και τις εξελίξεις που γίνεται, που γίνονται μπροστά μου στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Να επικεντρώσουμε λίγο την προσοχή μας στο θέμα της Ελλάδος. Διότι, δεν είμαστε Ουκρανοί, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε Ρώσοι. Είναι ένας λαός και οι δύο ουσιαστικά είναι πολύ συγγενικοί μεταξύ τους και έχουμε πολύ καλές σχέσεις και με τους δύο. Αυτό όμως που μπορεί να συμβεί στην περιοχή μας είναι να εμπλακούμε δυστυχώς άμεσα εμείς και θα σας εξηγήσω με ποιο τρόπο, με πολύ απλά λόγια και πολύ σύντομα, υπενθυμίζοντας τι έγινε στη Γεωργία το 2008. Το 2008 όταν άρχισαν να μπαίνουν μετά την εμπλοκή Ρωσίας-Γεωργίας, άρχισαν να μπαίνουν δυτικά σκάφη από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των στενών. Η Ρωσία αμέσως αντέδρασε, λέγοντας προς την Τουρκία ότι αν συνεχίσει να μην ελέγχει τη μεταφορά των δυτικών σκαφών προς τη Μαύρη Θάλασσα, στην ουσία δεν ακολουθεί τις συνθήκες οι οποίες διέπουν την αυσιπλογία στα στενά, οι οποίες είναι η συνθήκη του Μοντρέ και κάποιες άλλες, οι οποίες ελέγχουν την μετακίνηση ειδικά στρατιωτικών σκαφών στην περιοχή. Αμέσως μετά βγαίνει το ΝΑΤΟ και ουσιαστικά με φρασιολογία που χρησιμοποιεί, δηλαδή λέγοντας ότι τα στενά, τα ονομάζοντας τα στενά ως straits, στενά, και όχι ως Turkish straits, τουρκικά στενά, στην ουσία τι έλεγε στους φίλους μας τους Τούρκους, ότι αν δεν μας επιτρέψετε να μεταφέρουμε τα πλοία μας στη Μαύρη Θάλασσα, θα το θεωρήσουμε ως εχθρική πράξη προς τους συμμάχους στη Δύση. Οπότε τους υπενθυμίζω ότι τα στενά είναι σκέτο στενά και όχι τουρκικά στενά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ακριβώς. Η Τουρκία βρέθηκε λοιπόν από τη μία εναντίον της Ρωσίας, ο οποίος Πούτιν να τους λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, αν συνεχίσετε έτσι είναι απευθείας απειλή κατά των συμφερόντων και της ασφάλειας της Ρωσίας, οπότε θα φερθούμε αναλόγως. Απ' την άλλη οι δυτικοί άρχισαν και τους λέγανε αν δεν μας επιτρέψετε να μπούμε, αυτό που θα συμβεί είναι θα ζητήσουμε αναθεώρηση της συνθήκης των στενών, εν πάση περιπτώσει, όπως μπορούμε να το θέσουμε. Για να μην μακρηγορώ, αυτό ξέρετε τι σημαίνει, αν η κατάσταση στην Ουκρανία κλιμακωθεί, οι περισσότερες επιχειρήσεις, εάν αυτές θα γίνουν στην Ουκρανία, θα γίνουν μέσω του Αιγαίου και των στενών. Αυτό λοιπόν σημαίνει, αν δεχτούμε επίσης ότι τα αεροπλανοφόρα δεν μπορούν να περάσουν με τη συνθήκη του Μοντρέ στην Μαύρη Θάλασσα, θα μείνουν στο Αιγαίο ή εν πάση περιπτώσει κάπου πέριξ της Κρήτης και στη Σούδα. Αυτό σημαίνει ότι και η Ελλάδα και η Τουρκία θα εμπλακούν άμεσα. Η Τουρκία βέβαια θα βρίσκεται στην προφυλακή και θα υποστεί τη μήνυ της Ρωσίας, αλλά και εμείς εδώ πέρα θα πρέπει ουσιαστικά να εξισορροπήσουμε κάποιες πολύ δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες καλό θα ήταν να μην συμβούνε, διότι θα πρέπει να λάβουμε άμεσα θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Και αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο θα είναι για την τότε ή για την ελληνική κυβέρνηση να μπορέσει να συμβιβάσει πράγματα που εν πωλής είναι και λίγο ασυμβίβαστα. Ακριβώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι ανήκουμε και στο ΝΑΤΟ, ανήκουμε και στην Ευρωπαϊκή Υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις. Είναι σαφές ότι ο ελληνικός λαός, και δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, θρέφει πολύ ζεστά συναισθήματα για το ρωσικό και είναι μια σειρά λόγων, το ίδιο και ο ρωσικός βέβαια. Και η Ελλάδα από τα πάντα, ναι, τα πάντα. Και θα βρεθεί η Ελλάδα στη δίνη του κυκλώνα. Και γι' αυτό δεν θα είναι καλό αυτό. Δηλαδή και για την Ελλάδα δεν είναι καλό να εκτραχυνθεί η κατάσταση. Ίσως θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο στην Ελλάδα και στην περιοχή μας μια κλιμάκωση κατάσταση παρά από ότι θα ήταν στην κεντρική Ευρώπη. Και επίσης κάποιος από τους συνομιλητές μας πολύ σωστά είπε ότι μπορεί να, νομίζω ο κύριος Δρέλος, ότι μπορεί να εκτραχυνθεί η κατάσταση στη Συρία. Δηλαδή, επειδή αυτό που μπορεί να συμβεί στην Ευρώπη θα είναι τραγωδία, ξέρετε ότι μπορεί να παίξουν τα συμφέροντα και τις εντυπώσεις σε ένα έδαφος το οποίο ίσως να το θεωρήσουν λιγότερο επικίνδυνο για τα συμφέροντα της Ευρώπης, το οποίο δεν είναι πολύ πιθανό να έχουμε κάποια επιδείνωση στη Συρία. Έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Τσαρδανίδη, είναι διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων. Καλησπέρα κύριε Τσαρδανίδη. Δεν ξέρω αν μας έχετε παρακολουθήσει. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ανάλυση του τι συμβαίνει
ακριβώς και το τι αναμένεται να συμβεί μετά το σημερινό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που φαίνεται ότι είναι συντριπτικό υπέρ της ένωσης της Κρυμαίας με τη Ρωσία. Θα θέλαμε να ακούσουμε και εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Ακριβώς. Και θα έλεγα ότι νομίζω ένα exit poll που είχα δει πιο μπροστά έδειχνε γύρω στα 93% υπέρ. Αυτό έχουμε, δεν έχουμε όταν τίποτα καινούργιο. Όταν ο πληθυσμός είναι γύρω στα 62% των Ρώσων στην Κρυμαία και το υπόλοιπο ποσοστό είναι Τατάροι και Ουκρανοί, φαίνεται σύμφωνα με αυτό το αποτελέσμα ότι ένα μέρος των Ουκρανών και των Τατάρων ψήφισαν υπέρ της Ρωσίας. Λίγο αμφίβολο αυτό. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Έτσι μας λέει το ΤΑΣ τουλάχιστον. Αυτό είναι αυτό θα κριθούν όταν θα βγουν. Αλλά με παρουσία ρωσικού στρατού. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι η πλειοψηφία των Ρώσων και όχι ρωσοφόρων, γιατί οι κάτοικοι της Κρυμαίας είναι Ρώσοι. Ναι, εντάξει. Το έχουμε πει και αυτό. Ωραία, έχω ρωσική συνείδηση. Θα ήθελα να ενωθεί με τη Ρωσία. Το θέμα είναι αυτό που ενδιαφέρει πολύ περισσότερο αυτή τη στιγμή και μετατρέπεται σε δύο άλλα πεδία. Η διένεξη, ας το πούμε, και η κρίση είναι πρώτον στο πεδίο της Ανατολικής Ουκρανίας. Εάν η Ρωσία επιδιώξει να συνεχίσει αυτή την πολιτική και να επιδιώξει στην Ανατολική Ουκρανία να γίνει κάτι ανάλογο με την Κρυμαία, το οποίο τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα δεν το βλέπω. Και κατά δεύτερον, ποια θα είναι η διεθνής αντίδραση στη ρωσική πολιτική, η οποία, όπως είδατε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, απομονώθηκε ακόμα και από την Κίνα. Το θέμα είναι μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι Δυτικοί προς χάρη της Ουκρανίας. Το πρώτο το οποίο αποκλείουν ακόμα, νομίζω, και τα γεράκια από τη Δύση, είναι η στρατιωτική δράση. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να αποκλειστεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Κανείς δεν νομίζω ότι θα είναι σε θέση ή θα θέλει να έχει μία κρίση με τη Ρωσία, μία πυρηνική δύναμη σημειωτέα για τη Ρωσία. Αλλά από την άλλη μεριά μπαίνουμε σε μία νέα φάση και όπως ακριβώς η Ρωσία δεν αντέδρασε για την Κρυμαία, που πολλοί στη Δύση θεωρούσαν ότι θα το κατάπινε, έτσι νομίζω ότι μπορεί να κάνει και το σφάλμα η Ρωσία, ότι θα το καταπιεί και η Δύση αυτό το πράγμα έτσι εύκολα. Έχω μπροστά μου την ιστοσελίδα της Washington Post που λέει ότι η Κρυμαία είναι ένα μικρό βραβείο για τη Ρωσία, αλλά η οποία θα χάσει πάρα πολλά χάνοντας την Ουκρανία. Αυτό είναι ένα από τα επιχείρηματα και όχι μόνο αυτό. Θα αποξενωθεί από τη Δυτική Ουκρανία, σίγουρα, και από την πλειοψηφία δηλαδή του Ουκρανικού λαού, αλλά το ζήτημα είναι τι πολιτική θα συνεχίσει στην Ανατολική Ουκρανία, όπου τα πράγματα είναι πιο περδεμένα. Εκεί υπάρχουν και Ουκρανοί, υπάρχουν και Ρωσόφινοι που αισθάνονται Ουκρανοί και υπάρχουν και φυσικά Ρωσόφινοι που αισθάνονται Ρώσοι, που σε 2-3 επαρχίες είναι και πλειοψηφία. Μάλιστα. Εννοώ για την Ανατολική Ουκρανία. Μάλιστα. Και το ζήτημα είναι αν αυτό ήταν μια ψύχραιμη αντίδραση της Ρωσίας ή ήταν κάτω από μια κατάσταση πανικού, βλέποντας ουσιαστικά να χάνει την Ουκρανία για αυτήν, η οποία είναι σημειωτέων πολύτιμη στρατηγικά, ειδικά η Κρυμαία λόγω και της Σιμφερόπολης. Λόγω της Σεβαστούπολης, που είναι τη βάση. Η βάση του στόλου, που δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο στόλος, αλλά έχει σημασία λόγω του ότι είναι ο στόλος που πάει στη Μεσόγειο. Και αυτό έχει σημασία για την Ρωσία. Το ζήτημα λοιπόν για μένα είναι πώς θα αντιδράσει η Δύση. Εάν θα το καταπιεί και αν θα πιέσει σε μια άλλη συμβιβαστική λύση, ναι. Τύπου κωσυφοπεδίου, εγώ λέω. Πολλοί προσβλέπουν ότι η Ρωσία τώρα θα κάνει μια πιο μητριοπαθή πολιτική. Γι' αυτό είπα ότι στην Ανατολική Ουκρανία ίσως να μην κάνει το ίδιο σενάριο και να επιδιώξει ένα συμβιβασμό με τη Δύση πάνω σε ένα πλάνο που θα έχει τη δυνατότητα στην Ουκρανία να μεταμορφωθεί ίσως σε ένα ομοσπονδιακό κράτος, όπου θα δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία σε επαρχίες. Αλλά εάν η Κρυμαία ενσωματωθεί στη Ρωσία, τότε θα είναι, εάν δηλαδή η Ρωσία αποδεχθεί την ενσωμάτωση της Κρυμαίας στην Ρωσική Ομοσπονδία, αυτό πράγματι θα οδηγήσει σε περισσότερη ένταση, όπως και το δημοψήφισμα εξάλλου.
γιατί μπορεί για κάποιο διάστημα να μην γίνει διαδικασία ενσωμάτωσης, να κρατηθεί η Κρυμαία σαν ένα είδος διπλωματικού πλεονεκτήματος για τη Ρωσία, με το οποίο θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί μια διαφορετική ισορροπία δυνάμεων στην Ουκρανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μικρή παρέμβασή σας, πολύ κατατοπιστική, και πάμε πάλι στην αίθουσα σύνταξης να ακούσουμε τον Σωτήρη το Σκουλούδη. Σωτήρη, για πες μας τα νεότερα. Ναι, Κώστα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Κρυμαίας, Σέργη Αξιόνοφ, το Κοινοβούλιο της Κρυμαίας θα συνέλθει αύριο σε έκτακτη συνεδρίαση για να εγκρίνει την επίσημη υποψηφιότητα για την ένταξη στη Ρωσία. Κάτι βεβαίως το οποίο αναμένεται να συμβεί, δεν θα έχουμε έκπληξη. Δηλαδή το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει, όπως άλλωστε είπε και ο λαός της Κρυμαίας σήμερα, την ένωση με τη Ρωσία. Και στη συνέχεια θα έχουμε και επισήμως το αίτημα προς την Ρωσία για να προχωρήσει η διαδικασία αυτή. Αυτό ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα και θα κλείσουμε τη συζήτησή μας κατόπιν. Επιστρέψαμε πάλι στη συζήτηση που έχουμε για την Κρυμαία. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις εξελίξεις που αναμένονται αύριο. Αύριο θα έχουμε από τη μια πλευρά τη συνάντηση που θα έχει το Κοινοβούλιο της Κρυμαίας για να πάρει τις αποφάσεις βάσει του δημοψηφίσματος. Θα έχουμε μετά το ταξίδι του Αξιόνοφ, του ηγέτη της Κρυμαίας, στη Μόσχα, και θα έχουμε και τα αναμενόμενα τις αναμενόμενες αντιδράσεις για αυτά που έχουν υποσχεθεί οι δυτικοί για τα αντίπεινα. Νομίζετε ότι αύριο θα υπάρξει μεγαλύτερη ένταση από αυτή που έχουμε συναντήσει αυτές τις μέρες, μόλις ανακοινωθούν και κάποια οικονομικά αντίπεινα, κύριε Φίλη? Ναι, αυτό που νομίζω είναι ότι θα πρέπει, όπως είπαμε και πριν, να δούμε πολύ, πολύ προσεκτικά το πώς η διπλωματική γλώσσα θα το διαχειριστεί η ρωσική πλευρά, την αντιπροσωπεία που θα έρθει από την Ουκρανία. Γιατί μέσω αυτού θα περάσει και τα συγκεκριμένα μηνύματα προς την Δύση. Είναι σίγουρο ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν με τίποτα να εμπλακούν σε μια αντιπαράθεση η οποία θα καταστεί μη ελεγχόμενη με τη Ρωσία. Άρα τα οικονομικά αντίπεινα, σας είπα, το κυριότερο αντίπεινο, αυτό που είπαμε και πιο πριν, δηλαδή αν κόψουν τη ροή φυσικού αερίου από την Ουκρανία, από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, θα αυξηθεί το κόστος παραγωγής αυτή τη στιγμή σε μια, εν πάση περιπτώσει, παραπέουσα ή μια οικονομία ευρωπαϊκή η οποία προσπαθεί να ορθοποδήσει αυτή τη στιγμή. Θα τελειώσουμε με όλα αυτά τα περί σύγκλησης και δεν συμμαζεύεται που έχουμε στην Ευρώπη.
Και βέβαια η Ρωσία όντως θα χτυπηθεί υπό την έννοια ότι θα χάσει ρευστό και θα πρέπει πολύ άμεσα να βρει κάποιον νέο να αγοραστεί για να στείλει αλλού τις πηγές της. Κάποιος θα πει ότι θα είναι η Κίνα, είναι αρκετά εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο να μετατρέπει και να μεταφέρει τις ποσότητες φυσικού αερίου προς τα ανατολικά, ενώ όλες βρίσκονται προς τη Δύση. Άρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία θα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον να υπάρξει μια μετριοπάθεια πλέον. Βέβαια οι φίλοι Ουκρανοί δεν μπορούν να θεωρήσουν το μετριοπάθεια ότι θα αποκοπεί η Κρυμαία από την Ρωσία, αλλά στο γενικό επίπεδο στις διεθνείς σχέσεις μάλλον θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση η οποία θα έχουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα, αλλά θα είναι για τα μάτια του κόσμου, αν μου επιτρέπετε. Δεν νομίζω ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει κάτι το οποίο θα χτυπήσει ουσιαστικά τη ρωσική οικονομία, γιατί θα χτυπήσει τον ίδιο της τον εαυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Γρίβα. Είναι διδάκτορ γεωπολιτικής, στρατιωτικός αναλυτής. Θα μας πει και ο κύριος Γρίβας την άποψή του για πώς έχει καταλάβει ότι θα υπάρξουν οι αυριανές εξελίξεις μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Κρυμαία. Καλησπέρα, κύριε Ρίβα. Γεια σας. Νομίζω ότι ο αγαπητός ο κύριος Φίλης είπε τη μαγική λέξη που είναι για τα μάτια του κόσμου. Δηλαδή και εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι είναι τόσο πολύ μεγάλη η αλληλεξάρτηση Δυτικής Ευρώπης και ιδιαίτερα της Γερμανίας με τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας, δεν μπορώ να κατανοήσω πώς θα προχωρήσει η Ευρώπη σε οποιαδήποτε ουσιαστικά αντίπεινα εναντίον της Ρωσίας, τη στιγμή που αυτό θα ήταν σαν να έστρεφε το πιστόλι στο κεφάλι της. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ενεργειακή εξάρτηση της Δυτικής Ευρώπης από τη Ρωσία έχει γίνει πολύ πιο έντονη τα τελευταία χρόνια, μετά το τραγικό συμβάν στη Φουκουσίμα που οδήγησε στο κλείσιμο όλης της πυρηνικής υποδομής της Γερμανίας. Και εκτός από το φυσικό αέριο, τουλάχιστον πριν από μερικά χρόνια, η Γερμανία έπαιρνε και ηλεκτρικό ρεύμα από ρωσικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες στο θύλακα του Καλίνιγκραντ. Δεν βλέπω δηλαδή ότι μπορούν να κάνουν κάτι ουσιαστικό εναντί της Ρωσίας. Είναι πολύ δύσκολο. Θα μας μιλήσει και η κυρία Χαλίνα Κάκου, είναι Ουκρανή δημοσιογράφος, που την έχουμε επίσης στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Χαλίνα Κάκου. Καλησπέρα. Θα θέλατε να μας πείτε και εσείς τη δικιά σας άποψη, από τη δικιά σας οπτική, γιατί προσπαθούμε εδώ να έχουμε όλες τις απόψεις όσο είναι δυνατόν, για τα γεγονότα που συμβαίνουν και τι περιμένετε να συμβούν ακόμα. Νομίζω ότι στην κατάσταση, σε τόσο κρίσιμη, χαοτική κατάσταση που επικρατεί τώρα αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και γύρω από την Ουκρανία, το μόνο καλό θα ήταν να τηρηθούν κάποιες νόμιμες διαδικασίες. Νομίζω το έχεις, δεν το άκουσα αυτό, αλλά φαντάζομαι πως το έχετε συζητήσει ήδη, ότι το δημοψήφισμα αυτό δεν είναι νόμιμο, γιατί αυτονομία της Κρυμαίας δεν έχει τη δικαιοδοσία να αποφασίσει τέτοιο δημοψήφισμα. Και κακώς έγινε και κακώς στηρίζεται και ακόμα και από τη Ρωσία αυτό το πράγμα. Γιατί νομίζω αυτή τη στιγμή το καλύτερο απ' όλα ήταν η Βουλή της Ουκρανίας να πάρει μια απόφαση, όχι για τώρα, εντός ημερών να κάνουμε ένα τέτοιο δημοψήφισμα, γιατί ξέρετε είναι μεγάλο θέμα και της Κρυμαίας γενικώς. Νομίζω δεν είναι πολύ οι δήμονες που τώρα πολύ, πολύ εύκολα εκφράζουν τη γνώμη τους για ιστορικά γεγονότα τα οποία είναι πολύ περίπλοκα στο θέμα της Κρυμαίας. Γιατί να το παρομοιάσω λίγο και με την Κύπρο, εφόσον μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, έγινε μια εισβολή των ξένων δυνάμεων, όπως έγινε κάποτε και αυτό στην Κρυμαία, όπως ξέρετε έχουν εκτοπιστεί οι λαοί, έχουν εκτοπιστεί και Ουκρανοί και Τάταροι και Έλληνες στην πορεία.
αλλάξαν η σύσταση του πληθυσμού, μετά γινόντουσαν σκόπιμα κάποια πράγματα, όπως γίνονται και τώρα, έτσι με αυτά τα ρώσικα διαβατήρια που εκδίδονται ενώ η Ουκρανία δεν έχει διπλή υπηκότητα. Οπότε τώρα περάσανε 30-40 χρόνια και ζούμε και λέμε είναι δικό μας. Δεν είναι έτσι απλά, γιατί νομίζω και η ίδια η Ρωσία ανοίγει ένα ζήτημα πολύ μεγάλο, γιατί τότε υπάρχει και το Καλινιγκράτ στην και Μαντζουρία που, και τα Κουρίλια νήσι που μπορούν να διεκδικήσουν και άλλες χώρες. Έτσι. Είναι πολύ καλό να τηρούμε κάποια πράγματα, να υπάρχουν κάποιοι νόμοι που μπορεί να μας αρέσουν, μπορεί να μην μας αρέσουν, αλλά είναι καλό να τους τηρούμε. Αυτό όμως γίνεται στη σφαίρα του ιδεατού, γιατί ξέρουμε ότι όποιος έχει το μαχαίρι κόβει και το καρβέλι, το ψωμί. Είναι λίγο δύσκολο. Αυτό που λέμε διεθνής νομιμότητα έχει χάσει, ιδίως αυτό τον τελευταίο καιρό που ζούμε, έχει χάσει τη... Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, μάλλον για όλον τον πλανήτη. Ακριβώς αυτό λέμε, αυτό λέμε. Γιατί ακριβώς και στη Ρωσία υπάρχει, εγώ ξέρω, υπάρχει ένας νομός που 72% π.χ. είναι Ουκρανοί. Ή όπως αν γνωρίζετε, που μάλλον εσείς κύριε Κώστα σίγουρα γνωρίζετε, ότι όταν που το ακούμε πάρα πολύ και είναι πολύ στενάχρο ότι ο Χρουσιόβ το 54 χάρισε την Κρυμαία στην Ουκρανία, δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι μόνο ακριβώς έτσι, καθόλου έτσι δεν είναι. Αλλά εκεί τότε υπήρχε και μια συμφωνία και κάποια εδάφη ουκρανικά καθαρά έμειναν στη Ρωσία. Υπάρχει και το Πριντνιστρόβιο που είναι στη Μολδαβία. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, εκείνη η εποχή, το να μετατεθεί γεωγραφικά μέσα σε μια χώρα, μια περιοχή, δεν έπαιζε τον ίδιο ρόλο από να μετατεθεί από μια χώρα σε άλλη. Να υπενθυμίσω ότι υπήρχε και το Τουρκεστάν, ολόκληρα όλα οι χώρες που λέγονται Στάν, τα σύνορα φτιάχτηκαν ουσιαστικά μέσα στα πλαίσια της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν κοινή πρακτική εκείνη την εποχή να δημιουργηθούν αυτές οι υποτίθεται αυτόνομες Σοβιετικές Δημοκρατίες και επίσης ήταν κοινή πρακτική της ηγεσίας να δημιουργεί προβλήματα τέτοιου τύπου μεταξύ των περιοχών αυτών που υποτίθεται γινόντουσαν ανεξάρτητες, έτσι ώστε όλες να πηγαίνουν πίσω στη Μόσχα για να κάνουν τα παραπανά τους και να εξορροπεί την κατάσταση. Στον Ακόρνο Καραμπάχ, πού το πάμε. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς έτσι δημιουργήθηκε στη Σοβιετική Ένωση εκείνης της εποχής. Και έχουμε τα επακόλουθα της διάλυσης ενός κράτους. Τα επακόλουθα αυτά. Μα όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, το ξέρετε ότι ήταν το 16% των συνόρων της μόνο σίγουρα και συμφωνημένα. Το υπόλοιπο 84% δεν ήταν. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί. Εδώ η Ρωσία πριν λίγα χρόνια κατάφερε να υπογράψει με την Κίνα για τη συγκεκριμένη χάραξη των σύνορων στην περιοχή τους. Αυτά τα προβλήματα υπάρχουν και είπαμε ότι είναι μόνο στη σφαίρα του ιδεατού. Είναι το διέρη και μας σύλλευε. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι επικρατεί το διεθνές άδικο. Για το δίκαιο του ισχυρού, ακριβώς, είναι απλό το θέμα. Αλλά για τους μικρότερες χώρες, όπως είμαστε και εμείς, ισχύει το διεθνές άδικο. Και μια και ανέφερε και το Κυπριακό, βλέπουμε ότι πώς αλλάζουν άρδιν και ενώ δεν κουβεντιαζόταν καθόλου το Κυπριακό, ξαφνικά έφτασε σε ένα σημείο να είναι πάλι στο επίκεντρο. Εκεί να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, όσο άσχημο και να ακούγεται, αυτή η κρίση στην Ουκρανία είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα, υπό ποια έννοια. Αυξάνεται το γεωπολιτικό τους βάρος σε επίπεδο ενεργειακής πολιτικής. Διότι αυτή τη στιγμή, σας υπενθυμίζω ότι έχουμε τον αγωγό, τον Transadriatic Pipeline, τον DAP, με λίγα λόγια όπως τον ονομάζουμε, ο οποίος σχεδιάζεται να φέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Γεωργίας Τουρκίας στην Ευρώπη. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή θα πάρει μεγαλύτερη αξία, διότι λόγω αυτών των ζητημάτων που υπάρχουν στην Ουκρανία. Και μία είδηση ακόμα είναι ότι ήδη ο κύριος Αλεξέη Μίλλερ της Gazprom άρχισε και μιλάει με πάρα πολύ καλά λόγια και να επιθυμίζει τη σημασία του Blue Stream. Το Blue Stream, ο αγωγός, ο υποθαλάσσιος από τη Μαύρη Θάλασσα, δίνει φυσικό αέριο στην Τουρκία. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι έχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις για το ζήτημα. Βέβαια δεν είναι του ίδιου επίπεδου, γιατί είναι πολύ μεγάλο το δίκτυο στην Ουκρανία. Και η διαφορά είναι μεγάλη. Αλλά και η απόσταση. Η απόσταση είναι το δίκτυο, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι έχουν αρχίσει ήδη να παίζουν λίγο με την Τουρκία στο συγκεκριμένο θέμα. Το οποίο όμως, να το πω ότι στο βασιλικό ποτίζεται η γλάστρα θα περάσει φυσικά και από την Ελλάδα. Δεν γίνεται διαφορετικά και από τη Βουλγαρία. Άρα
η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος αυξάνει τη σημασία της και θα δούμε φυσικά τι άλλο θα γίνει. Ίσως να αλλάξουν και όλες οι ισορροπίες. Δηλαδή μπορεί να δούμε και ρωσικό αέριο να μπαίνει σε έναν αγωγό ο οποίος είναι δυτικός. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συμβεί, αλλά είναι ένα σενάριο αυτή τη στιγμή. Όταν οι Ρώσοι σου λένε ότι ο Blue Stream είναι πολύ σημαντικός, σημαίνει ότι θέλουν να δώσουν περισσότερο αέριο στην Τουρκία και από πού θα διοχετευτεί μετά στην Ευρώπη. Από τους αγωγούς που ήδη υπάρχουν, δηλαδή τον Danap μέσα στην Τουρκία και αυτόν που σχεδιάζεται μέσω της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Παρατηρώ αυτή τη στιγμή ότι στους New York... Κύριος Μίλλερ, δεν μπορεί να μπει μέσα στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική. Μπήκε μάλλον σε μαύρο λίστα. Πώς τι να κάνετε στην Ελλάδα? Στην Τουρκία. Μα είπε στην Τουρκία. Θα μεταφέρω στην Τουρκία και μετά το... Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ απλό. Αν κοπούνε η τροφοδοσία από την Ουκρανία, από πού θα πάει το φυσικό αέριο? Έχουμε το Nord Stream από πάνω. Αλλά το 60-80% του αερίου της Ρωσίας περνάει μέσα από την Ουκρανία. Δεν πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε, γιατί θα χάσει και η Ευρώπη και η Ρωσία. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ ελεγχόμενη όλη η κατάσταση, όσο και να φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα, και μπορεί να δούμε ότι φυσικό αέριο ρώσικο να πηγαίνει περισσότερο μέσω του Blue Stream στην Τουρκία και από εκεί πρέπει να διοχετευτεί. Δεν είναι για την Τουρκία, είναι για την Ευρώπη. Λέει τώρα, κύριε Σπούτιν, αν να μας κόψετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μετακινήσουμε στην Κίνα. Ναι. Αυτό λέει τώρα Πούτιν. Είναι... Αν να μας κάνετε προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το φυσικό αέριο και τα λεφτά και τα λοιπά, κάνουμε μετατροπή σε όλη τη οικονομική προς το Κίνα. Απλά να πούμε σε αυτό το ζήτημα, είναι δύσκολη η ποπή. Είναι χρονοβόρα. Διότι μιλάμε για αγωγούς, η αγωγή για να φτιαχτούν, να αλλάξει τη διαδρομή, να φτιάξει τους συμπιεστές για περισσότερες ποσότητες κτλ. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και είναι χρονοβόρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει υπέρ της το χρόνο τον ενεργειακό, αν μπορούμε να πούμε. Γιατί και η Ευρώπη είναι πολύ δύσκολο να βρει μια άλλη λύση αυτή τη στιγμή άμεσα. Η Ελλάδα θα πρέπει να... Σας υπενθυμίζω, έχουμε τη Ρεβιθούσα και έχουμε κάποιες στην Καβάλα πάνω στον Πρίνο, έχουμε κάποιες να το πούμε κοιλότητες και εγκαταστάσεις, μπορούμε να αποθηκεύσουμε LNG, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Με λίγα λόγια, αυτό που συμβαίνει στο Κυπριακό που είπατε, τα κοιτάσματα του Ισραήλ, τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα δικά μας τα δυνητικά στην Κρήτη νοτίως και αυτά που εν πάση περιπτώσει συζητάμε και στο Ιόνιο αυξάνουν πάρα πολύ την σημασία της χώρας μας. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θα μειώσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, διότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά, όσα και να βγούνε, θα μειώσουν κατά 5 με 10%. Δεν μπορούν να την μειώσουν σε μεγάλο ποσοστό. Η Ρωσία θα είναι πάντα σημαντική. Τον κύριο Οικονόμου, τον Βασίλη Οικονόμου, τον βουλευτή της Δημάρ. Καλησπέρα κύριε Οικονόμου, τι κάνετε? Καλησπέρα. Έχουμε τις εξελίξεις με το δημοψήφισμα στην Κρυμαία. Θα μας πείτε το δικό σας σχόλιο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι σταθερή η θέση της χώρας μας στον προσανατολισμό για μια ενιαία Ουκρανία. Μια Ουκρανία που μια χώρα όπου να διέπεται από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία διαμελισμού και αυθαίρετης τέτοιας διάσπασης κρατών. Δεν συμφέρει τα ελληνικά ζητήματα και τα ελληνικά κοινωνικές επιδιώξεις για τέτοια εξέλιξη. Νομίζω λοιπόν πρέπει να παραμείνει ενιαία η Ουκρανία. Αυτή πρέπει να είναι η επιλογή και η προσπάθεια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, συν την διαφύλαξη της ελληνικής των ελληνικών πληθυσμών, και τρίτον μια κυβέρνηση στην Ουκρανία η οποία να έχει δημοκρατική νομιμοποίηση, να αποβληθούν φασιστοειδή και φιλονεζιστικά στοιχεία, να υπάρξουν εκλογές στην Ουκρανία, να διασφαλιστούν όλες οι εθνότητες και το ενίο της χώρας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Οικονόμου. Θα κάνουμε τώρα ένα τελευταίο κύκλο για να ολοκληρώσουμε. Τι έχετε να μας προσθέσετε με βάση αυτά που ακούσατε? Η δικιά σας άποψη. Μπορώ να πω ότι για την Ουκρανία είναι πολύ δύσκολη καιρή. Ελπίζουμε
με πολύ μικρή ελπίδα αυτή τη στιγμή να μείνει η Ουκρανία ενωμένη. Βεβαίως, από πρόεδρο της Ρωσίας, κύριος Πούτιν, κάνει επίδειξη της δύναμης σε όλο τον κόσμο, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα βγει καλό αυτό για τη Ρωσία, όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο αξιοπιστίας. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα φέρει περισσότερη ειρήνη στον κόσμο και περισσότερη ισορροπία αυτό που γίνεται. Ευχαριστούμε την Άλλα Λόμπατς. Θα ήθελα και τη διάσταση από τον κύριο Νόικο. Ναι, κοιτάξτε τώρα, για μένα είναι πιο σημαντικό να γίνει ειρήνη ακόμα στην Ουκρανία. Επειδή τώρα αυτή η κατάσταση που έχουμε είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη. Όπως σας είπα από την αρχή, όπως σας λέω και λέω τώρα, και δεν νομίζω ότι η καινούρια κυβέρνηση θέλει να είναι ειρήνη. Αυτό σας λέω πιο επικίνδυνο ότι μπορεί να γίνει τώρα στην Ελλάδα, στην Ουκρανία, συγγνώμη. Και επειδή ξεκινάει προβοκάτσεις και ξεκινάει τα διαφορετικά πράγματα από όλες και από τις δύο τους πλευρές και φοβάω ότι σε λίγο μέρες μπορεί να ξεκινήσει σε επεισόδιο. Και λέω για τους όλους, πρέπει να σταματήσετε αυτό το πόλεμο και να μην ξεκινήσετε το πόλεμο ό,τι έχουμε για δικό μας λόγο. Έχουμε όμως τηλεφωνική γραμμή να μας κάνει μια παρέμβαση και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κουρουμπλής. Γεια σας, κύριε Κουρουμπλή. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείτε μας και τη δικιά σας άποψη για αυτά τα δραματικά γεγονότα που ζούμε τις τελευταίες μέρες, αλλά μετά τις σημερινές εξελίξεις και τα αυριανά που αναμένονται με τα αντίπεινα της Ευρώπης κτλ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι λείπει η φρόνηση και η ψυχραιμία στην Ευρώπη, η οποία άνοιξε μια ιστορία που θα την πάει δυστυχώς και θα μας πάει μακριά, διότι και ο στοιχειώδης σοβαρός προβληματισμός που προσεγγίζει τα γεωστρατηγικά ζητήματα με την αρκούσα κρίση και με τους σωστούς υπολογισμούς, δεν θα προέβαινε σε μια τέτοιου είδους ενέργεια. Δηλαδή έρχεσαι και παρεμβαίνει σε μια χώρα που για τη συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί για την Ρωσία στρατηγικότατη σημασίας σημείο, έρχεσαι και προκαλείς και αφυπνίζεις ακόμα, αν θέλετε, και έναν, ας μου επιτραπεί έκφραση, εθνικισμό στη Ρωσία, όταν 20 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους Ναζί. Και έρχεσαι και στηρίζεις μια ναζιστική κυβέρνηση. Λοιπόν, η Ευρώπη με αυτού του είδους τις επιλογές χάνει κάθε αξιοπιστία δημοκρατίας. Υποτίθεται πίστευε σε μια δημοκρατία. Αντί λοιπόν να βάλουν ζητήματα δημοκρατισμού της Ουκρανίας, πήγαν, ανέτρεψαν έναν ολιγάρχη και φέρανε χειρότερους ακόμα. Φέρανε Ναζί. Νομίζω ότι αυτά και μόνο δείχνουν ότι η Γερμανία για τρίτη φορά, δυστυχώς, και αυτό είναι πολύ ενισχυτικό, για τρίτη φορά αποκτά μεγάλη δύναμη, δύο φορές ήταν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, και αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία και με προοπτική και με στρατηγικούς σε βάθος χρόνου στόχους τη δύναμη της αυτή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Καλή νύχτα σας. Δεν θα μας αφήσουν. Φαίνεται ότι έχουμε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε άλλον έναν ακροατή, τηλεθεατή, τον κύριο Θαλάση, να μας πει την άποψή του. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα σας. Μ' ακούτε, καλησπέρα σας. Ναι, σας ακούω, καλησπέρα. Πείτε μας. Εγώ εντάξει, για την Κρυμαία με έχετε καλύψει. Δεν θα θέλω να ρωτήσω. Απλώς σήμερα γίνεται και δημοψήφισμα για απόσχεση στη Βενετία. Κάποια ενημέρωση μπορείτε να μας δώσετε και γι' αυτό. Δεν έχουμε από άλλου ενημέρωση. Επειδή αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε αυτή την ιστορία, ίσως θα απευθυνθείτε πάνω στη σύνταξη να σας πληροφορήσουν, γιατί εμείς είμαστε
έδωσε σε Αφαντιχώνια κάτι ενημέρωση και γι' αυτό το δημοψήφισμα. Όχι, όχι, δεν έχω υπόψη μου καθόλου, γιατί έχω ασχοληθεί αποκλειστικά λόγω της προετοιμασίας της εκπομπής. Τότε να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, και εγώ, γεια σας. Κύριε Φίλη, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Ναι, αυτό που μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές είναι το εξής. Η περιοχή η οποία ορίζεται από το θαλάσσιο άξονα, όπως τον ονομάζω, Μαύρη Θάλασσα, Στενά Αιγαίο, Ανατολικής Μεσόγειος, βρίσκεται και περνάει είτε μέσω της οικονομικής κρίσης κάποιες χώρες, είτε μέσω της αραβικής άνοιξης χειμώνα-καλοκαίρι, όπως τον ονομάζει κανείς, είτε μέσω τέτοιου τύπου καταστάσεων στην βόρεια, στον Κάφκασο και στη βόρεια περιοχή της, περνάει μια περίοδο στην οποία γίνεται ανακατανομή της ισχύως, της γεωπολιτικής ισχύως στην περιοχή. Για ποιο λόγο? Είναι η συγκεκριμένη περιοχή η οποία περνάει ή έχει να κάνει με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και την απεξάρτησή της ή την συνέχιση της εξάρτησής της από τη Ρωσία. Σε αυτό το τρίγωνο Ευρώπη-Ρωσία-Αμερική, και όταν λέμε Ευρώπη εννοούμε Γερμανία, η όλη η κατάσταση έχει ως εξής. Όταν λέμε Ευρώπη εννοούμε Γερμανία. Ναι. Εννοείται, είτε μας αρέσει, είτε μας, ναι. Είτε μας αρέσει. Όχι, όταν λέμε Ευρώπη εννοούμε Γερμανία. Υπό την ηγεσία. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Όταν λέμε Ευρώπη εννοούμε Γερμανία. Είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Η Γερμανία για να ενοποιήσει και πολιτικά και στρατιωτικά την Ευρώπη θέλει έναν εχθρό αντεπόρτας, αν μου επιτρέπετε. Δεν μπορεί να ενοποιηθεί η Ευρώπη, ειδικά όταν βλέπουμε τέτοιες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης για την οικονομική πολιτική, αν δεν εμφανιστεί κάποιος εχθρός. Άρα, κατά την άποψή μου, η Ρωσία ως κάποιος μπαμπούλας να ξαναέρθει στην περιοχή και στην Ευρώπη, στα σύνορα της Ευρώπης, είναι πολύ βολική. Φυσικά, όμως, θα συνεργαζόμαστε με αυτόν τον μπαμπούλα, διότι καλώς ή κακώς έχει τα ενεργειακά. Και επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες τους βολεύει η συγκεκριμένη κατάσταση. Γιατί θέλουν να σπάσουν την πολύ μεγάλη συνεργασία Γερμανών με Ρώσους. Άρα, και για τους Γερμανούς τους βολεύει γιατί θα ενοποιηθεί η Ευρώπη και με τους Αμερικάνους τους βολεύει γιατί ουσιαστικά θα ρίξουν κάποια, ας πούμε, θα δημιουργήσουν ξανά μία γραμμή διαχωρισμού. Σας διακόπτω γιατί έχουμε ένα τηλεφώνημα από τη Μόσχα, είναι ο κύριος Πάνος Ιγνατίου, συνάδελφος, δημοσιογράφος. Πείτε μου, κύριε Ιγνατίου, ναι, με ακούτε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν ξέρω, ακούω έτσι διάφορα, ας πούμε, εχθρικά για τη Ρωσία από την κυρία εκεί, από την Ουκρανία, ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι ανήκουν στο ίδιο έθνος. Είναι Σλάβοι. Τους συνδέουν αιώνες φιλίας, συμβίωσης. Και δεν κατανοώ αυτή την αντιπαλότητα που έχουν ενσπείρει μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης με πολλή προπαγάνδα οι Αμερικάνοι. Στην πραγματικότητα δημιούργησαν μια πολιτική τεχνολογία του ηφαιστείου στην πλατεία Μαϊντάν με πληρωμένους. Και είναι πληρωμένοι. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Μίλησε προηγουμένως η κυρία εκεί ότι αν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία κατά πόσο οι Αμερικάνοι πλήρωσαν αυτή την εξέγερση. Ναι, υπάρχουν από το Russian Today με την άφιξη της κυρίας Βικτόριας Νούλαν στο αεροδρόμιο εδώ στη Μόσχα, με το αεροπλάνο της να κατεβάζει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια και να δίνει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι όλοι πληρωμένοι που δημιούργησαν αυτή την πολιτική τεχνολογία του ηφαιστείου να καταλάβουν και τη Βουλή και όλα τα κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο της πόλης και να μην λειτουργήσει η κυβέρνηση. Ανέτρεψαν τον Γιανουκόβιτς. Πρόκειται για πραξικόπημα. Δεν μπορούν σήμερα να μιλούν ότι δεν είναι συνταγματικό το δημοψήφισμα στην Κρυμαία, να επικαλούνται το σύνταγμα της χώρας τους, το οποίο ήδη παραβίασαν. Ήδη παραβίασαν και έχουν κάνει πραξικόπημα. Στις 21 Φεβρουαρίου οι τρεις Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν μια συμφωνία. Συμφώνησαν να πάνε για εκλογές στις 25 Μαΐου και την επόμενη μέρα κυνηγούσαν τον Γιανουκόβιτς. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ τώρα. Παρόλες τις εικόνες και τα στοιχεία που υπάρχουν για διαφθορά για τον Γιανουκόβιτς, τα αντιπαρέρχομαι για την ώρα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο και οι προηγούμενοι και οι φυστάμενοι, οι Κλίντσκο και οι διάφοροι δεν είναι διεφθαρμένοι, γιατί έχουν και οι τρεις διαβατήρια αμερικάνικα και γερμανικά και επιχειρήσεις και στη Γερμανία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάνουν τις δουλειές τους αυτοί πολύ καλά. Πώς επικαλούνται το Σύνταγμα τώρα, ενώ ξέρουν ότι έχει το δικαίωμα ο κρυμαϊκός λαός να αποφασίσει κατά πόσο θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι.
οι Κρυμαίοι ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Δεν θέλουν ενταχθούν στην Ευρώπη. Και η υπόλοιπη Ανατολική, Νοτιοανατολική Ουκρανία δεν θέλει να ενταχθεί στην Ευρώπη, γιατί ξέρουν τι υποφέρουν οι άνθρωποι. Τους έχουν δώσει ένα δις τώρα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άρχισαν να τους επιβάλλουν μέτρα περικοπές δαπανών κλπ. Ποιος θα πληρώσει αυτά τα 35-40 δισεκατομμύρια που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα για να βγει από την κρίση? Ο ουκρανικός λαός υποφέρει πραγματικά. Έχει σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας της διαφθοράς όλων αυτών των χρόνων. Ποιος θα τα πληρώσει? Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν τα χρήματα να τα κάνουν αυτά. Η Ρωσία προσπάθησε όλο αυτό το διάστημα να κρατήσει μια στάση καλύτερα, χειρότερη ειρήνη παρά πόλεμο. Δεν θέλει κανένα πόλεμο η Ρωσία. Δηλαδή δίνεται από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια πολύ κακή εικόνα προς τα έξω. Όντως ανοίγει ο ασκός του αιώνου. Μην ξεχνάμε, κύριε Ιγνατίου, ότι τα περισσότερα μέσα, εδώ τουλάχιστον στη Δύση, ελέγχονται από ανθρώπους που είναι ενταγμένοι σε ένα σύστημα. Όπως και τα μέσα στη Ρωσία ελέγχονται από το αντίπαλο δέος. Σαφώς. Υπάρχει ένας επικοινωνιακός πόλεμος. Ακριβώς. Έτσι για να είμαστε εντάξει. Υπάρχει ένας επικοινωνιακός πόλεμος αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Αλλά πρέπει και εμείς σαν δημοσιογράφοι να δούμε ποιος λέει την αλήθεια. Μα φυσικά εγώ γι' αυτό σας άφησα να πείτε την άποψή σας, γιατί είπατε και μερικά στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Γι' αυτό έχουμε και εδώ πέρα και την κυρία Λόμπατς, η οποία βρήκαμε Ουκρανή, ακούσαμε και μια άλλη άποψη μιας Ουκρανής δημοσιογράφου. Η έκρηξη στην Ουκρανία άρχισε με την επίσκεψη της Βικτόρια Νούλα στην Ουκρανία. Μη μου αναφέρετε αυτό το όνομα, γιατί έχουμε εμπειρία. Η κυρία Νούλαντ είναι πρωτοστατή στο σχέδιο για την επίλυση του Κυπριακού και έχουμε μια εμπειρία για τις αμερικανικές παρεμβάσεις στην Κύπρο. Έφυγε από την Κύπρο και πήγε στην Ουκρανία. Ακριβώς. Και εκείνο που ξεχνάμε είναι τη δήλωση που έκανε για την Ευρώπη. Είπε μια πολύ σεξουαλική φράση για την Ευρώπη. Μα ακριβώς τη Γερμανία θέλουν να στριμώξουν. Τη Γερμανία θέλουν να στριμώξουν και η Γερμανία τώρα το καταλαβαίνει και κάνει πίσω. Στόχος ουσιαστικά είναι η Γερμανία σε αυτό το παιχνίδι των Δυτικών. Η Ρωσία στην πραγματικότητα θέλει μια συνεργασία με τη Γερμανία για να υπάρξει στην ευρασιατική περιοχή ειρήνη. Αν δεν υπάρξει συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Γερμανίας στην Ευρασία, δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη. Μα ένας από τους αυτό λόγους... είναι το κρίσιμο το σημείο και η κρίση θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιγνατίου. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί που ακούσαμε και τη δική σας άποψη. Εγώ ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ιγνατίου είπε λίγο πολύ αυτό που είπαμε πριν, ότι έχει να κάνει αυτό το τρίγωνο Ευρώπης, δηλαδή Γερμανίας, Ρωσίας, Αμερικής, είναι πολύ περίεργο για το τι συμβαίνει. Ο κύριος Ιγνατίου είπε αυτό που λίγο πολύ είπε ο Αλεξάνδρ Ντούγκιν, ο μεγάλος αυτός διανοητής Ρώσος, στο οποίο μίλησε ότι τελικά θα καταλήξουμε σε μια Ευρασιατική Ένωση. Αυτό τώρα δεν θα επεκταθούμε τώρα σε ακαδημαϊκά, αλλά έχει να κάνει με τη γεωπολιτική θεώρηση των Αγγλοσαξώνων για το τι πρέπει να γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας και της Αφρικής για να ελέγχουν την περιοχή. Αυτό λοιπόν που δεν πρέπει να γίνει κατά τους Αγγλοσάξονες είναι δύο πράγματα. Να μην ενοποιηθεί η Ευρώπη υπό τη Γερμανία ή εν πάση περιπτώσει υπό μία δύναμη και μετά αυτή η δύναμη ευρωπαϊκή να μην ενοποιηθεί, ας το πούμε, με τη Ρωσία. Ναι. Λοιπόν, αν το αντιληφθούμε ότι παίζεται ένα παιχνίδι το οποίο είναι στημένο, γι' αυτό σας το λέω ότι είναι στημένο, και μιλάμε για μια κρίση ελεγχόμενη, τεχνητή και ελεγχόμενη αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σας λέω ότι αντί να τσακωνόμαστε εδώ, το πολύ απλό είναι πρέπει να διαφυλάξουμε την ειρήνη και να δούμε πώς ακριβώς θα μπορέσουν να συμβιβαστούν αντιθετικά συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων και βέβαια η ειρήνη και η ισορροπία στους λαούς μας στη συγκεκριμένη περιοχή. Και το κυριότερο για μας τους Έλληνες, επειδή επιτρέψτε μου καταλήγουμε γιατί στην Ελλάδα φυσικά εμείς και, εδώ, και αυτό θα πρέπει να, η ενημέρωση εκεί να κατευθύνεται. Ακριβώς. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτική το τι θα κάνουμε και το πώς θα τα διαχειριστούμε, διότι και θα πρέπει να λειτουργήσουμε όπως εγώ το ονομάζω
έντιμος διαμεσολαβικής της, αυτό που λέει honest broker, εν πάση περιπτώσει στη διπλωματία, μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα σε κάποια θέματα, όπως είναι η τρομοκρατία. Όπως είναι αυτή τη στιγμή στη Συρία δεν έχει επέλθει κατάρρευση των συνομιλιών. Όπως είναι το Ιράν. Έτσι. Λοιπόν, όπως είναι τα ενεργειακά. Γιατί υπό ορισμένες συνθήκες, σας είπα, μπορεί να δούμε και ρώσικο φυσικό αέριο σε δυτικούς αγωγούς. Άρα, η Ελλάδα θα πρέπει να μην είναι βασιλικότερη του βασιλέως, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά. Αυτό βέβαια παίζει ρόλο και με την ηγεσία. Εντάξει, αν είναι ισχυρή η ηγεσία ή ηγεσία, τα μέσα, το πώς παρουσιάζουμε κάποιες καταστάσεις. Και να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να είμαστε με τους Έλληνες και δεν πρέπει να είμαστε ούτε ως Έλληνας μιλώντας, φυσικά, ούτε φυσικά. Με τους Ρώσους, ούτε με τους Αμερικανούς, ακριβώς. Ούτε με τους εξωγήινους, ούτε με τους ενδογήινους. Ότι δίνοντας το μικρόφωνο σε όλες τις απόψεις, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια όσο το δυνατόν σφαιρική άποψη. Και έτσι θα μας σεβαστούν. Ακριβώς. Έτσι θα μας σεβαστούν και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί. Και σε αυτό σημείο θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Άλλα Λόμπατ, την ουκρανική καταγωγή. Που ήρθε και μας είπε τις απόψεις της. Είναι πρόεδρος του Κέντρου Ουκρανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τρεμπίτα. Είπαμε, είναι εκείνο το μουσικό όργανο. Την άλλη φορά είχαμε θυμίσει τι θα πει το Τρεμπίτα. Ένα μεγάλο μουσικό όργανο, σαν σάζι, ας πούμε. Σαν μεγάλο. Πρώτη μας δουλειά είναι το σχολείο ουκρανικό. Πολύ ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Παύλο Νόικο. Είναι δημοσιογράφος της ιστοσελίδας Ρωσική Αθήνα. Και φυσικά τον κύριο Γιώργο Φίλη, που είναι διδάκτορ γεωπολιτικής, αναλυτής Ινστιτούτου Αναλύσεων, Ασφάλειας και Άμυνας. Και τώρα μου είπατε ότι θα είσαστε και υποψήφιο. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα είσαστε υποψήφιος για το Δήμο της Αθήνας. Με τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Να σας δώσουμε την ευκαιρία να το πείτε και αυτό, να σας ξέρει και ο κόσμος. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Έχουμε ξεπεράσει την ώρα, αλλά νομίζω ότι είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ενημερωτική συζήτηση. Ελπίζω ότι θα επικρατήσουν οι ψυχρεμότερες σκέψεις. Η αυριανή μέρα θα είναι αρκετά δύσκολη για πάρα πολλούς που θα πρέπει να ανακοινώσουν τις αποφάσεις. Ελπίζω να μην είναι πάλι κάποιοι λαοί που θα πληρώσουν ένα ακριβό τίμημα μιας γεωπολιτικής στρατηγικής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο Τομαζάνη που συντόνισε